Σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας που αρχίζει σήμερα τον 5ο κύκλο διαλέξεων σε θέματα δημόσιας υγείας. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, μια σειρά από εξέχουσες προσωπικότητες του επιστημονικού κόσμου της χώρας έχουν προσφέρει με την παρουσία τους μια ουσιαστική παρέμβαση που επιχειρούμε να κάνουμε σε θέματα της δημόσιας υγείας στην ευρύτερη κοινωνία. Στόχος αυτών των διαλέξεων και αυτών των συζητήσεων που γίνονται εδώ είναι να αρχίσει να υψώνεται μια φωνή επιστημονικά τεκμηριωμένη προς επίλυση των ουσιαστικών προβλημάτων δημόσιας υγείας που όλοι γνωρίζουμε, όλοι συναντούμε στην καθημερινότητά μας, όμως δύσκολα βρίσκουμε σωστές απαντήσεις. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο στοχεύει η σειρά αυτή των διαλέξεων. Εκλεκτοί συνάδελφοι επιστήμονες θα αναπτύξουν τα θέματα τα οποία η φίλη μου, η Άννα Τζόρτζη, με πολλή επιμέλεια έχει επιλέξει και έχει οργανώσει για φέτος και πιστεύουμε ότι και η φετινή χρονιά θα έχει την ίδια απήχηση, αν όχι και περισσότερη, σε σχέση με την προηγούμενη και με την προπροηγούμενη. Γεγονός είναι ένα, ότι αυτό το Ινστιτούτο, αυτός ο χώρος, έχει αρχίσει να παίζει ένα ουσιαστικό ρόλο στο γίγνεσθε της δημόσιας υγείας του τόπου και αυτό μας γεμίζει ικανοποίηση όλους. Φέτος, και δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό, η έναρξη των μαθημάτων συμπίπτει με μια τελική ευθεία στην οποία έχει μπει και το μεγάλο θέμα δημόσιας υγείας που λέγεται παθητικό κάπνισμα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, ο ρόλος μας έπεσε, ο κλήρος μας έπεσε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του νόμου σχετικά με την προστασία των πολιτών από το παθητικό κάπνισμα. Και στην εισαγωγή αυτών των διαλέξεων των φετινών θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί οπωσδήποτε. Και το οπωσδήποτε απορρέει από το ότι έχουμε επανειλημμένες μετρήσεις που σαφέστατα αποδεικνύουν ότι η ελληνική κοινωνία είναι όρημη και περιμένει την εφαρμογή του νόμου αυτού. Ο νόμος είναι σωστός, μπορεί να γίνει και σωστότερος και για πρώτη φορά αυτές οι δύο αντικειμενικές παρατηρήσεις συνδυάζονται και με ένα τρίτο δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει εκφράσει την πολιτική βούληση για την εφαρμογή του νόμου και την έχει εκφράσει σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Όλοι έχουμε ακούσει τον ίδιο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να δηλώνει απερίφραστα και προ και μετά την εκλογή του ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί και σας διαβεβαιώνω ότι στη σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου την προηγούμενη Παρασκευή, παρουσία πολλών μελών της κυβέρνησης, διάβασα και στα μάτια του Πρωθυπουργού ότι το εννοεί και ότι θα το κάνει. Άρα δεν πιστεύω ότι είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε ένα νόμο που τον θέλουμε, ένα νόμο που είναι σωστό, μια κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη να τον εφαρμόσει και να μην εφαρμοστεί. Εκεί θα τελειώσω. Δεν έχω καμία αμφιβολία για την επιτυχή εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα, για τους λόγους που σας εξήγησα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Θα παρακαλέσω την κυρία Τζόρτζη να κάνει την παρουσίαση του πάνελ, γιατί εσείς η διοργανώτρια των διαλέξεων αυτών και δεν θέλω να σου στερήσω το δικαίωμα να πεις και εσύ δύο κουβέντες εισαγωγικά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία.
Να σας καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου. Να σας ευχαριστώ για την τιμητική σας παρουσία σήμερα εδώ. Βλέπω πάρα πολλά γνωστά πρόσωπα. Μετά από 5 χρόνια, αρκετοί είστε πολύ σταθεροί παρουσία στις διαλέξεις μας. Για να μην καθυστερήσουμε όμως, θα προχωρήσω. Ο κύριος Τσιόδρας είναι μαζί μας, εκλεκτός λοιμοξιολόγος, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον τρόπο που προετοιμαζόμαστε και αμυνόμαστε απέναντι στον κίνδυνο των δυνάμει επερχόμενων νοσημάτων, των λοιμωδών και όλων των κινδύνων δημόσιας υγείας, καθώς και τον κύριο Τσαρόγλου στη συνέχεια, επίσης γνωστός λοιμοξιολόγος, αρκετά χρόνια στο ΚΕΛΠΝΟ, το γνωστό όπως ήταν παλαιότερα, που θα αναφερθεί στους τρόπους διάγνωσης και θεραπείας της γρίπης. Στο ενδιάμεσο εγώ θα αναφερθώ στην επιδημιολογία και την πρόληψη της γρίπης. Οπότε ας δώσω τον λόγο στον κύριο Τσιόδρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, τον καθηγητή τον κύριο Μπεχράκη και την Άννα Τζόρετλη για την τιμητική πρόσκληση. Εγώ θα σας κάνω ένα ταξίδι που δεν θα περιλαμβάνει πολύ γρήπη, αλλά θα μιλήσει κυρίως για εκτίμηση κινδύνου, σαν απαραίτητο στοιχείο της ετοιμότητας μιας χώρας να αντιμετωπίσει μια απειλή, όποια και να είναι αυτή η απειλή. Εμείς είμαστε λοιμοξιολόγοι και μιλάμε για επιδημίες. Αν μπορεί να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μια καταστροφή, η κλιματική αλλαγή για την οποία μίλησαν χθες η πολιτική ηγεσία της χώρας στην Ουάσιγκτον ή όπου ήταν. Έμαθα ότι ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Τραμπ μετά το impeachment που έγινε σήμερα. Τέλος πάντων. Η απίστευτη ικανότητα των παθογών, λοιπόν, από τη μια μεριά, όσον αφορά εμάς τους λοιμοξιολόγους, να επιμένουν, να αναδύονται και επαναναδύονται, και τα μέτρα δημόσιας υγείας, βιοιατρική έρευνα και τεχνολογικής εξελίξης από την άλλη μεριά, για το ποιος θα κερδίσει. Και πολλές φορές μας κερδίζουν τα παθογόνα. Αυτό είναι από το φίλο μου τον Τόνι Φάουτσι, διευθυντή του NIH για πολλά χρόνια, ο οποίος μιλάει για αναδυόμενα, επαναδυόμενα και συνεχώς αναδυόμενα νοσήματα. Με το μαύρο βλέπετε την επιδημία του άνθρακα στις αρχές του 2001, η οποία αναγνωρίστηκε από έναν κλινικό γιατρό, όχι από ένα Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας όπως το Αμερικανικό CDC, ο οποίος είδε μια παράξενη πνευμονία σε ένα νεαρό ενήλικα και ενεργοποίησε το σύστημα υγείας να αντιληφθεί ότι όντως υπήρχε απελευθέρωση σπόρων άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα γραφεία γερουσιαστών στην Ουάσιγκτον είναι κλειστά, γιατί οι σπόροι του άνθρακα επιβιώνουν για χρόνια, ιδιαίτερα σε συνθήκες ξηρασίας, σε γραφεία της περιοχής του Πενταγώνου και της Γερουσίας. Αυτή είναι μια μεγάλη ανασκόπηση, η οποία έδειξε ότι στο περιοδικό Nature το 60% των αναδυωμένων είχε ως πηγή τα άγρια ζώα. Και κυρίως ζώα από τις περιοχές της Αφρικής και της από Ανατολής, Ασία, Κίνα. Αυτό είναι η εκτίμηση κινδύνου για την οποία μου ζητήθηκε να σας πω σήμερα δύο λόγια. Και αυτός είναι ο ορισμός της Wikipedia, ο οποίος λέει τι μπορεί να πάει λάθος, πόσο πιθανό είναι να συμβεί αυτό το λάθος ή αυτός ο κίνδυνος, ποιες είναι οι πιθανές consequences, δηλαδή οι πιθανές επιπτώσεις στο σύστημά μας, είτε αυτό λέγεται σύστημα υγείας, είτε αυτό λέγεται χώρα, και πόσο ανεκτός είναι αυτός ο κίνδυνος. Και λέει ότι στην ουσία αυτό που θα κάνεις με την εκτίμηση κινδύνου, θα κάνεις τη διαχείριση του κινδύνου, δηλαδή θα πάρεις όλες αυτές τις συντονισμένες δράσεις και θα κινητοποιήσεις τις πηγές σου για να ελαχιστοποιήσεις, ελέγξεις την πιθανότητα των επιπτώσεων αυτού του κινδύνου. Και βλέπετε, η εκτίμηση κινδύνου περιλαμβάνει βέβαια και είναι απαραίτητο μέρος ενός πλάνου, ενός σχεδιασμού που έχει τον περιορισμό των επιπτώσεων, την ετοιμότητα στη διαχείριση, την απόκριση στην κρίση και την ανάκαμψη, το περίφημο recovery. Υπάρχει αποδεκτός κίνδυνος? Μερικοί λένε όχι. Αλλά στην δημόσια υγεία υπάρχει ένας κατανοητός και ανεκτός κίνδυνος και φυσικά και ένας κίνδυνος όπου το κόστος ή η δυσκολία εφαρμογής ενός αποτελεσματικού αντίμετρου ξεπερνά τις προσδοκίες μιας απώλειας. Τη μεγαλύτερη παράδοση έχουν οι βιομηχανίες πυρηνικής ενέργειας, τεχνολογίας του διαστήματος, των πετρελαίων, των σιδηροδρόμων, οι στρατιωτικές
κατά κάποιο τρόπο υπηρεσίες και τελευταία έρχονται, όπως βλέπετε, η ιατρική, τα νοσοκομεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα τρόφιμα. Οι κίνδυνοι μπορούν να σχετίζονται με φυσικά φαινόμενα, τεχνολογικές σεισμός, παράδειγμα, τεχνολογικές καταστάσεις, διακοπή ρεύματος, ανθρώπους, μια επιδημία και φυσικά επικίνδυνα υλικά, απελευθέρωση επικίνδυνων υλικών, όπως η απελευθέρωση της ουσίας άρινη στο Τόκιο πριν χρόνια. Στο δικό μας χώρο, μια γρίπη για την οποία θα ακούσετε απόψε, μια πανδημία γρίπης από ένα ζωονοτικό ή στέλεχος γρίπης πουλερικών, όπως η τα 7 ή 9, είναι ένα από τα παραδείγματα, όπως επίσης και τα πολυανθεκτικά μας με το MDRO, στην τρίτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή Multi-Drug Resistant Organisms, οι οργανισμοί οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα συνήθεια αντιβιωτικά και θέλουν τα τελευταία γενιά αντιβιωτικά, και ο έμπολα, για τον οποίο γίνεται πολύ λόγο τον τελευταίο καιρό στη Δημοκρατία του Κονγκό, για τον οποίο θα σας πω δύο λόγια προς το τέλος της ομιλίας. Ποιος είναι ο κίνδυνος λοιπόν για το καθένα, που μεταφράζεται στην πιθανότητα του να συμβεί και το αντίκτυπο που μπορεί να έχουν, και απαιτεί ποσοτικοποίηση των δύο συστατικών του κινδύνου με κάποιο τρόπο να προσδιορίσει το μέγεθος της πιθανής απώλειας και την πιθανότητα ότι αυτή η απώλεια θα συμβεί. Και βλέπετε εδώ πέρα κάποια παραδείγματα. Υψηλή πιθανότητα 100% στο επόμενο έτος. Η επιδημία, η εποχή της γρίπης. 100%. Θα συμβεί σίγουρα. Αυτό βαθμολογείται με α. Ενώ δυνατό να συμβεί 1 με 10% στο επόμενο. Ένα συμβάν τα επόμενα 100 χρόνια. Ξέρουμε ότι είχαμε τρεις πανδημίες γρίπης από το 1900 μέχρι το 2000. Άρα, με μαθηματική ακρίβεια, μια πανδημία γρίπης θα επισυμβεί από το 2000 μέχρι το 2100. Αυτό παίρνει τη βαθμολογία C. Και μετά έχουμε τα συστατικά των επιπτώσεων. Καθένα από αυτά βαθμολογείται από 1 ως 4, ανάλογα πόσο καταστροφικό είναι. Αν αφορά ανθρώπους και οδηγεί σε σημαντική απώλεια ζώων, θανάτων, παίρνει 4. Έτσι. Αν αφορά ιδιοκτησία και μεγάλη καταστροφή, ιδιοκτησία, σεισμός, βλέπει 4. Αν αφορά δραστηριότητες, δηλαδή κλείνει το νοσοκομείο λόγω της πανδημίας γρίπης, παίρνει 4. Το χειρότερο σκορ, σας λέω. Και βλέπετε εδώ πέρα, υψηλή πιθανότητα θανάτου 4, μικρή πιθανότητα θανάτου 2. Για παράδειγμα, γιατί μετά θα σας πω αμέσως ότι το πάνω αριστερά κουτάκι, το α1112, όπου έχουμε αντίκτυπο πιθανότητα 11-12 επί υψηλή πιθανότητα α, είναι το χειρότερο. Όποιος λοιπόν πέφτει σε αυτό το κουτάκι, είναι πραγματικά στην χειρότερη δυνατή κατάσταση, και αυτή τη στιγμή είναι αυτό που ζει το Κονγκό, το οποίο εκτός από την επιδημία έμπολα έχει και στρατιωτική αναταραχή και καταστροφές και επιθέσεις εναντίον των επαγγελματιών υγείας που πάνε να τους εμβολιάσουν. Χρειάζεται συνεχής εγρήγορση. Αυτή είναι η τελευταία αναφορά την περασμένη εβδομάδα του Ευρωπαϊκού CDC. Κάθε εβδομάδα, τόσο αυτή όσο και εμείς στην Ελλάδα, κάνουμε μια εκτίμηση κινδύνου, στην οποία παρίσταται και ο κύριος Σαρόγλου ως καθηγητής λοιμόξεων, και αναλύουμε την εκτίμηση κινδύνου με βάση αυτό που γίνεται στον κόσμο και για τη χώρα μας. Είχαμε τρεις πανδημίες τον 20ο αιώνα, σας το είπα. Η πρώτη, η χειρότερη, η ισπανική, υπολογίζεται ότι κόστησε τη ζωή σε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Λένε τότε ότι έπαιρνε στο τραμ, το σιδηρόδρομο, από τη Νέα Υόρκη, τη μία άκρη της Νέας Υόρκης στην άλλη, και σε 2 ώρες μέσα είχε ταχύτατη εξέλιξη μιας βαρύτατης πνευμονίας με αιμόφρυτα πτήλα και κατέληγε σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Ο ιός αναστήθηκε από ένα πτώμα στην Αλάσκα με τεχνικές ανάστροφες γενετικής και αποδείχθηκε 36.000 φορές πιο θανατηφόρος από τον ιό εποχικής γρίπης που έχουμε αυτή τη στιγμή και κυκλοφορεί σε ετήσια βάση. Σε ποντικάκια, φυσικά, όχι σε ανθρώπους. Μάλιστα, έγινε και μεγάλη συζήτηση στο Science αν θα έπρεπε να δημοσιευτεί ποτέ η αλληλουχία αυτού του ιού και να γίνει διαθέσιμος ο ιός για περαιτέρω πειράματα, γιατί θεωρήσαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν βιολογικό όπλο. Βλέπετε πόσο ταχύτατα το 18-19 διεσπάρει, το Μάρτιο του 18, στην Ισπανία τον 4ο του 18, δεν ξεκίνησε από την Ισπανία, και έφτασε στην Αυστραλία, όπου είχαν βάλει σε καραντίνα τα πλοία, τον 1ο, τον 6ο του 18, και από τον 6ο του 18, τον 1ο του 19, στην ενδοχώρα. Πολύ γρήγορα λοιπόν, τώρα δεν θα κάνει μήνες, τώρα θα κάνει ώρες, όπως έγινε και το 2009. Γιατί έχουμε τα γιγαντεία, τεράστια, σιδερένια πουλιά, τα αεροπλάνα, τα οποία σε 24 ώρες ενώνουν τη μία άκρη της Σιφηλίου με την άλλη. Το πιο γνωστό υποψήφιο παθογόνο ήταν ο ιός στα 5N1, είχατε ακούσει γι' αυτόν, είχε γίνει πρωτοσέλιδος του Time, και η στενή επαφή με τα πουλερικά στις αγορές ζωντανών πουλερικών, αλλά και χοίρων και φιδιών και άλλων πραγμάτων στην Κίνα. Αξίζει να μπείτε στο YouTube και να δείτε τι σημαίνει αγορά με ζωντανά ζώα στην Κίνα και να δείτε πώς τα πουλάνε ακόμα και σήμερα. Είναι παράνομο, αλλά γίνεται ακόμα και σήμερα. Και εκτίθενται οι άνθρωποι στα αεροσταγονίδια από τα πουλερικά που κουβαλούν αυτή τη γρίπη.
η οποία γρίπη των μπουλερικών δεν είναι μόνο στην Κίνα, είναι σε όλο τον κόσμο. Έχουμε διαθέσιμα εμβόλια για τον ΙΤΑ 5N1 και τον ΙΤΑ 7N9. Κάποια πειραματικά, κάποια έχουν δοκιμαστεί σε ανθρώπους, όπως τον ΙΤΑ 5N1, αλλά δεν ξέρουμε αν θα επαρκέσουν και θα παρασκευαστούν in time, στην ώρα τους, για να προστατεύσουν την ανθρωπότητα. Και όπως λέει πέρυσι, που γιορτάσαμε τα 100 χρόνια της πανδημίας γρίπης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η πανδημική γρίπη είναι predictable ή unpredictable. Δηλαδή, δεν μπορείς να την προβλέψεις. Έτσι. Και εδώ είναι ο κίνδυνος από την ετήσια εποχική επιδημία γρίπης με το μοντέλο που σας έδειξα. Στο Α5 έχει σοβαρές συνέπειες, έτσι, και υψηλή πιθανότητα. Και αυτός είναι ο κίνδυνος για την πανδημία γρίπης, που έχει ακόμα σοβαρότερες συνέπειες, αλλά λιγότερο μικρή πιθανότητα, με το κυκλάκι πάνω δεξιά στο γκρι. Δύο λόγια για έναν ιό που ο κύριος Σαρόγλου αναγνώρισε στη χώρα μας όταν πρωτοεισήχθη. Τότε, μόλις είχε πάρει τη σύνταξή του, ήταν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Κουβαλούσε αυτόν τον νεανικό ενθουσιασμό που πάντα έχει και με πήρε τηλέφωνο ότι έχει ένα ύποπτο περιστατικό για αυτό τον ιό της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος κάνει βαρύτατη, σοβαρή πνευμονία σε έναν Έλληνα συνταξιούχο μηχανικό από την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος επαναπατρίστηκε για να ζήσει τα χρόνια της σύνταξής του στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια ζωή σε Σαουδική Αραβία. Αυτός ο ιός έχει κοστίσει τη ζωή, βλέπετε, σε 900 συνανθρώπους μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, και έχει ένα περίπου 36% πιθανότητα να πεθάνει κάποιος που θα προσβληθεί από αυτόν. Ευτυχώς δεν έχουμε μεγάλες επιδημίες αυτή τη στιγμή, εκτός από την Αραβική Χερσόνησο, και συνήθως η σοβαρή εικόνα της νόσου είναι σε ηλικιωμένους και ανοσοκατασταλμένους, όπως ήταν αυτός ο ατυχής ασθενής, ο οποίος κατέληξε τελικά, και το επίκεντρο της νόσου είναι η Αραβική Χερσόνησος, και εκεί έχουμε ακόμα περιστατικά. Περιστατικά τα οποία σχετίζονται και με την επαφή με καμήλες και ιδιαίτερα το γάλα της καμήλας, το οποίο θεωρείται ως και ως γνωστό αφροδισιακό στους επισκέπτες που πάνε εκεί, αλλά κουβαλάει μαζί του και τον ιό MERS. Δυστυχώς, μεγάλη διασπορά στα νοσοκομεία της περιοχής. Πάνω από 50% των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων περιστατικών ήταν στο χώρο υγείας και φυσικά κάποια νοσοκομεία τα οποία έκλεισαν γιατί δεν τηρούσαν τα μέτρα, τα προληπτικά για τη μετάδοση του ιού. Και σκεφτόμουν τι θα γινόταν στην Ελλάδα σε αντίστοιχο μέτρο για τα πολυανθεκτικά παθογόνα που υπάρχουν είναι μια επιδημία πραγματικά σε ευαίσθητους χώρους του νοσοκομείου όπως η μονάδα εντατικής θεραπείας. Και βλέπετε εδώ πέρα τη διασπορά σε ένα νοσοκομείο ενός περιστατικού που οδήγησε σε πολλαπλά άλλα μέσα στο νοσοκομείο με τις μπλε γραμμές. 27 χώρες έχουν εξαχθεί περιστατικά και η πατρίδα μας, που αντιμετωπίσαμε τότε με επιτυχία το περιστατικό Αιγίνο και δεν είχαμε διασπορά στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί κινητοποιηθήκαμε γρήγορα και δεν έγινε της Κορέας, με τα 186 περιστατικά και έφτασαν και τους 36 θανάτους και έφτασαν να λένε ότι αυτή η φωτογραφία γάμου έγινε το σύμβολο της επιδημίας της του ΜΕΡ στην Κορέα. Φανταστείτε να είχαμε εδώ πέρα 190 περιστατικά από μια τέτοια εισαγόμενη νόσο. Και ο παράγοντας, η εκτίμηση κινδύνου από το Ευρωπαϊκό CDC ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος στην Ευρώπη και η τελευταία περίπτωση στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι. Αλλά λέει, remain vigilant, παραμείνετε άγρυπνοι, continue surveillance, συνεχίστε την επιτήρηση, maintain preparedness, διατηρήστε την ετοιμότητά σας. Αυτό ισχύει για όλα. Και ο κίνδυνος, βλέπετε, παρόμοιος με την ετήσια επιδημία γρίπης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί και οι συνέπειες σοβαρές. Δύο λόγια μόνο για ένα φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τη μεγάλη δραστηριότητα των κουνουπιών και την περίφημη ασθένεια του Δυτικού Νείλου. Ακόμα και αυτή τη βδομάδα είχαμε κρούσματα, την περασμένη εβδομάδα. Πέρυσι είχαμε μια τεράστια επιδημία λόγω της αύξησης θερμοκρασιών και της αύξησης των βροχοπτώσεων ακριβώς πριν την περίοδο κυκλοφορίας του ιού. Ένας ιός ο οποίος από τα κουνούπια πάει από τα κουνούπια μεταφέρεται μεταξύ κουνουπιών και πουλιών και τα κουνούπια το μεταφέρουν στον άνθρωπο και στα άλογα. Ένας ιός ο οποίος και φέτος έχει κοστίσει τη ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας στην Ελλάδα, αλλά ένας ιός ο οποίος έχει χαμηλές συνέπειες. Το 99% της νόσου από αυτό τον ιό είναι ομαλή, χωρίς επιπλοκές. Ένας στους 140 θα κάνει σοβαρή νόσο και φέτος αυτά που ακούτε στα νέα, το 40% των περιστατικών που ακούτε στα νέα ήταν περιστατικά ελαφρά, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλή επιτήρηση και τα πιάσαμε. Ο δάγκιος όμως, ένας ιός ο οποίος ενδημεί, βλέπετε, σε περίπου τη μισή ηφίλιο, με 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους να υπολογίζονται σε κίνδυνο έκθεση στο δάγκιο, ένας ιός που μεταδίδεται επίσης από παρόμοια κουνούπια και που αν πάτε στη Βραζιλία αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανό να εκτεθείτε στο δάγκιο, είναι πολύ σημαντικότερη απειλή σε επίπεδο ηφιλίου και
Σήμερα, πριν έρθω στην ομιλία, δεν μπόρεσα να το περιλάβω και αυτό, γιατί το είδα στο email μου. Περιγράφηκε το πρώτο αυτόχθονο περιστατικό στη Γαλλία και την περασμένη εβδομάδα είχε περιγραφεί το πρώτο αυτόχθονο περιστατικό στην Ισπανία. Ο κίνδυνος, βλέπετε, είναι αντίστοιχος μιας επιδημίας γρίπης, γιατί είναι μια νόσος η οποία έχει λίγο μεγαλύτερη αιμία και μπορεί να μεταδοθεί πολύ πιο εύκολα από τον ήλιο, άμα εγκατασταθεί στη χώρα σου. Πιστεύετε ότι προκάλεσε μεγάλη επιδημία, η οποία ξεκίνησε από την πλατεία Βάθη στην Αθήνα το 1927 και οδήγησε σε τουλάχιστον 1.000 θανάτους στην Αθήνα, με μελέτες που έγιναν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας τη δεκαετία του 50-60. Αλλάζοντας ταχύτητα, στις 10 παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία το 19, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βάλει τον έμπολα, τον αιμορραγικό πυρετό, ο οποίος οδηγεί σε πολύ μεγάλα ποσοστά θανάτου αυτούς που προσβάλλει. Ένας ιός ο οποίος κόστησε τη ζωή σε 10.000 άτομα το 2014-2013-2016. Βλέπετε εδώ πέρα το στρατιωτικό νόμο στη Σιέρα Λεόν, όπου απαγορευόταν να κυκλοφορήσεις για 3 μέρες με σκοπό την αποφυγή της διασποράς της νόσου. Ένας ιός που μας απασχολεί τώρα, με περισσότερα από 3.000 περιστατικά και περισσότερους από 2.000 θανάτους στη Δημοκρατία του Κονγκό, με εξαγόμενο περιστατικό στην Ουγκάντα, με μεγάλες υποψίες για εξαγωγή περιστατικού στην Τανζανία την περασμένη εβδομάδα, με αλληλοκατηγόριες μεταξύ WHO και κυβέρνηση Τανζανίας ότι δεν ενημέρωσαν έγκαιρα για το πιθανό περιστατικό, το οποίο τελικά εργαστηριακά ήταν αρνητικό. Μια πολιτική δημόσιας υγείας που βασίζεται πάνω σε επιδημίες απειλητικές για τον άνθρωπο. Μια επιδημία που συνεχίζεται εν μέσω εμφυλίου πολέμου και στρατιωτικών αναταραχών την τελευταία εβδομάδα λόγω θανάτου ενός τοπικού γιατρού. Μια επιδημία στην οποία προσπαθούμε με εμβόλια να αναχαιτήσουμε. Περισσότεροι από 200.000 έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο που κυκλοφορεί εκεί και τώρα θα κυκλοφορήσει και δεύτερο εμβόλιο. Μια επιδημία που θεωρείται χαμηλός ο κίνδυνος για το παγκόσμιο επίπεδο, αλλά πολύ υψηλός για το τοπικό επίπεδο. Και μια επιδημία η οποία πάει ήσυχα, χωρίς να την καταλάβεις, σε ένα χωριό της γειτονικής περιοχής και εκεί πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση και ετοιμότητα και πολύ μπορεί ήσυχα να έρθει σε κάποια χώρα της Ευρώπης και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ετοιμότητας. Μια επιδημία που δυστυχώς βλέπετε αριστερά, επιτέθηκαν με βόμβες και έβαλαν φωτιά σε ένα από τα κέντρα που παρήχε θεραπεία στους ασθενείς και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται αυτή η αναταραχή στο τοπικό επίπεδο. Ο κίνδυνος, βλέπετε, ανεβαίνει όσον αφορά το αντίκτυπο, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλός ο κίνδυνος για την Ευρώπη και τη χώρα μας. Τελειώνω με την επάνωδο ξεχασμένων επιδημιών λόγω μη εμβολιασμού. Θα σας μιλήσουν η κυρία Τζόρτζη για τα προληπτικά μέτρα για τη γρήπη και για τα εμβόλια της γρήπης για το οποίο γίνεται λόγος στις τελευταίες μέρες. Αυτό είναι ένα slide που θα δείξω την επόμενη εβδομάδα στην Αμερική, που θα είμαστε με τον κύριο Σαρόγλου στο Παγκόσμιο Συνέδριο Λοιμόξεων και στο οποίο λέω ότι την τελευταία χρονιά στην Ευρώπη είχαμε 13.000 περιστατικά ηλαράς και καμία χώρα στην Ευρώπη δεν είχε 0 περιπτώσεις. Αυτό είναι τραγικό για την Ευρώπη του 2018-19, όταν υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο, να μην υπάρχει επαρκής κάλυψη με αυτό το εμβόλιο στον ευρωπαϊκό χώρο. Και όχι μόνο αυτό, εξάγουμε περιστατικά μέσω ανεμβολίας των τουριστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι αντιμετώπισαν και αυτή τη δικιά τους επιδημία, η οποία προήλθε από χώρες όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Και ο κίνδυνος, βλέπετε, είναι αντίστοιχος με της εποχικής γρήπης, ενώ έχουμε εμβόλιο το οποίο είναι αποτελεσματικό. Θα έπρεπε να έχουμε εξαλείψει την ηλαρά. Περίπου 15 ή 16 εκατομμύρια νεκροί θάνατοι έχουν αποφευχθεί λόγω του συστηματικού εμβολιασμού με το εμβόλιο της ηλαράς σε παγκόσμιο επίπεδο από το 2000 και μετά. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πεθάνει. 411 απειλές το 2017, είναι η αναφορά η φετινή για το 2017 του Ευρωπαϊκού CDC, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 38 για τις οποίες εκτιμήθηκε ότι έπρεπε να γίνει εκτίμηση κινδύνου, ώστε να ενημερωθούν τα κράτη-μέλη για τρόπους αντιμετώπισης. Βλέπετε ότι οι απειλές είναι εκεί και θα συνεχίσουν να έρχονται. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες αυτές τις απειλές και την νόσο Χ, όπως λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την άγνωστη νόσο, η οποία ξαφνικά θα προκύψει και δεν θα ξέρουμε ποια είναι. Έχει μια λίστα με 10 πιθανά παθογόνα. Μέσα σε αυτήν, βέβαια, είναι και κάποια από αυτά που σας ανέφερα, η οποία θα μας οδηγήσει σε μια επιδημία σε τοπικό επίπεδο. Κλείνω.
Τα αναδυόμενα λοιμόδινο σήματα είναι μια συνεχής πρόκληση για μας, για τη δημόσια υγεία. Απαιτούν συνεχή ετοιμότητα, εργαστηριακή υποστήριξη, επικοινωνία, ευαισθητοποίηση, συνεργασία με φορείς και με το εξωτερικό και βέβαια την εκτίμηση κινδύνου για την οποία λίγα σας είπα, η οποία καθοδηγεί την ετοιμότητά μας. Και το μόνο πράγμα, λέω, που είναι πιο δύσκολο από την ετοιμασία για ένα επίγον συμβάν είναι να εξηγήσεις γιατί δεν το έκανες. Σας ευχαριστώ. Η γρήπη, επομένως, είναι μια οξία ιογενής νόσος του αναπνευστικού που οφείλεται στον ομώνυμο ιό και η οποία είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο, είτε με επιδημίες ετήσιες, είτε με μορφή πανδημίας που επέρχεται σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, συνήθως δεκαετιών, και οι δύο μορφές χαρακτηρίζονται από πάρα πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων και υψηλή θνησιμότητα. Ιστορικά, η πρώτη πανδημική γρήπη τοποθετείται περίπου στο 1510 π.Χ. Πιστεύεται ότι ξεκίνησε από την Ασία και με τις εμπορικές οδούς εκείνης της εποχής εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε Αφρική και Ευρώπη. Το κείμενο που παραθέτω είναι περιγραφή της εποχής για μία νόσο η οποία εκδηλωνόταν με πάρα πολύ έντονη δύσπνοια, βήχα, πυρετό και ένα αίσθημα σφιξίματος στην καρδιά και τους πνεύμονες όπως περιγράφουν, που ενέσκυψε πολύ απότομα και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα παντού. Πανδημίες γρήπης πριν από τον 20ο αιώνα υπάρχουν αρκετές αναφορές. Οι πρώτες είναι περίπου στο 412 π.Χ. από ελληνικά κείμενα και στη συνέχεια υπάρχουν περίπου κατά μέσο όρο 3 ανά αιώνα. Θα σταθώ στο 1580 γιατί αυτή είναι η γρήπη που όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν πως θεωρούν πρώτη πανδημία γρήπης. Ξεκίνησε από την Ασία και εξαπλώθηκε μέσα σε 6 μήνες σε Αφρική και Ευρώπη. Θα αναφερθώ επίσης το 1830, γιατί ήταν μια πολύ σοβαρή πανδημία συγκρινόμενη με την μετέπειτα του 1918, καθώς επίσης τις δύο τελευταίες, 1889 και 1898, γιατί για να πάρω το λόγο από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Τσιόδρας, ότι ανακαλύφθηκε επιτέλους το στέλεχος του 1918, πάρα πολλές επιστήμες, βιοτεχνολογία, γενετική, μηχανική και αρκετή αρχαιολογία σε επίπεδο ορών, δηλαδή ψάχνοντας αντισώματα από άτομα που είχαν γεννηθεί πριν το 1910, κατόρθωσαν να δώσουν στοιχεία για τα πιθανά στελέχη που προκάλεσαν αυτές τις δύο επιδημίες. Το 1919, στην επίσημο σύνοδο, την ετήσια σύνοδο του Ιατρικού Αμερικανικού Συλλόγου τότε, ο ιατρός Φρόστ, αφού περιέγραψε πάρα πολύ συνοπτικά όλα τα χαρακτηριστικά της γρήπης, ενδημικότητα, πανδημικότητα, την εποχικότητα, τη μεγάλη θνησιμότητα και νοσηρότητα, τόνισε τη σημασία της επαγρύπνησης και της επιδημιολογικής παρατήρησης και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ζήτησε από την κοινότητά του να συλλέξουν στοιχεία από το 1887 έως τότε, το 1919 περίπου, πράγμα το οποίο και έγινε εφικτό, γιατί σε πολλές πολιτείες της Αμερικής ήδη κρατούσαν αρχεία με δεδομένα και το διάγραμμα που βλέπετε είναι εκείνης της εποχής, το οποίο ανακοινώθηκε το 1916 και παρουσιάζει την μηνιαία θνησιμότητα από πνευμονία και γρήπη ανά 100.000 πληθυσμού της Μασαχουσέτης από το 1887 ως το 1916. Παρατηρήσεις τέτοιου τύπου είναι αυτές που μας βοήθησαν να αντιληφθούμε τη διαφορά μεταξύ εποχικής και πανδημικής γρήπης, κυρίως στην ηλικία του πληθυσμού που νοσεί. Αλλά ας δούμε τι κάνει τον ιό της γρήπης τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί επί τόσους αιώνες. Πρόκειται για ορθομυξό ιό, ο οποίος από τις πρωτεΐνες του πυρήνα του διακρίνεται σε τρεις τύπους, A, B και C. Μας ενδιαφέρουν κυρίως οι A και B που δίνουν ανθρώπινη νόσο και οι οποίες απομονώθηκαν πρώτη φορά το 1933 και το 1940 αντίστοιχα. Για την γρήπη τύπου Α υπάρχει μια επιπλέον ταξινόμηση με βάση τις πρωτεΐνες του περιβλήματος, αιμαγλουτινίνη και νευραμινιδάση, που έχουν από 16 και 9 τύπους αντίστοιχα.
συνέχεια. Η σύγχρονη ταξινόμηση του στελέχους της γρίπης κάθε χρόνο αναφέρει τη γεωγραφική για τη ζωική του προέλευση, το έτος απομόνωσης, το σηριακό αριθμό που το αποδίδεται και για τον τύπο Α, επιπλέον τον συνδυασμό των δύο υποτύπων αιμαγλουτινίνης και νευραμινιδάσης. Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί έχουν απομονωθεί από πουλερικά και υδρόβια πτηνά, που είναι η φυσική δεξαμενή του ιού, αλλά και από χείρους και παλαιότερα από άλογα. Με επιδημίες σε ανθρώπους έχουν συνδεθεί μόνο ήττα 1-1, ήττα 2-2 και ήττα 3-2 προς το παρόν. Ο ιός της γρίπης συνοπτικά έχει πάρα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως την εποχικότητα, την παγκόσμια εξάπλωση, την εξάπλωση και μετά στη συνέχεια εξαφάνιση των νέων στυλεχών, την ευνίδια έξαρση και τον απότομο τερματισμό, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η αντιγονική του μεταβλητότητα, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι το γενετικό του υλικό είναι ασταθές, και αυτό γιατί αποτελείται από 8 ξεχωριστά τμήματα RNA, τα οποία του δίνουν τη δυνατότητα μεταλλάξεων, καθώς όταν κατά την αντιγραφή προκύψουν σφάλματα, με την έννοια ότι μπορεί να μπει κάποιο τμήμα από ιό άλλου, από γονιδίωμα ιού άλλου είδους, αυτό δεν απορρίπτεται και εφόσον είναι βιώσιμο θα κυκλοφορήσει ένας νέος ιός. Η αντιγονική μεταβλητότητα περιλαμβάνει δύο επίπεδα, δύο τύπους. Στην αντιγονική εκτροπή, που είναι κάτι πιο ήπιο, αφορά και τους δύο τύπους, και τον Α και το Β, και συνδέεται συνήθως με τις επιδημίες. Μια πολύ πιο σοβαρή αντιγονική μεταβολή, η οποία αφορά μόνο στον ιό τύπου Α, οδηγεί σε σοβαρότερες μεταλλάξεις που έχουν σαν αποτέλεσμα δημιουργία νεοεμφανιζόμενου ιού, ο οποίος έχει την δυναμική πρόκληση πανδημίας. Τρεις περιπτώσεις αντιγονικής μεταβολής θα σας περιγράψω. Η γενετική ανασυγκρότηση, η γενετική τροποποίηση, δηλαδή, που συμβαίνει μεταξύ ανθρώπινης και ζωικής δεξαμενής, είναι αυτό που περιέγραψε και ο κύριος Τσιόδρας νωρίτερα. Το βλέπουμε στις ασιατικές χώρες, στην ακροκτινοτροφία τους, όπου υπάρχει ο στενός συγκρετισμός ανθρώπων, πουλερικών και χείρων. Και αν σκεφτούμε ότι 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αυτές τις συνθήκες στην Κίνα, καταλαβαίνουμε γιατί η Κίνα είναι συνήθως η απαρχή κάθε επιδημίας. Αντιγονική μεταβολή μπορεί να προκύψει και χωρίς γενετική τροποποίηση, αν ιός τύπου Α από ζώο ή πουλερικό περάσει στον άνθρωπο. Και η άλλη περίπτωση είναι της αντιγονικής λεγόμενης ανακύκλωσης, όπου γεγονός που έχει συμβεί σε τουλάχιστον δύο πανδημίες στον 20ο αιώνα, νομίζω αυτές που συνδέονται με τον ΙΤΑ1-1, και σημαίνει δηλαδή ότι κυκλοφορεί ένας ιός που μοιάζει πάρα πολύ με ιούς που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν. Εδώ, σε αυτή την πολύ ωραία εικόνα, μπορούμε να δούμε τη γενετική ανασυγκρότηση που συνέβη στις προηγούμενες πανδημίες, ξεκινώντας από το 1889 ως το 2009 την πρόσφατη. Βλέπουμε πόσες φορές έχουν εμπλακεί πουλερικά και χείρι στην τροποποίηση του ιού. Το μηχανισμό με τον οποίο προκύψανε οι μεταβολές, κυρίως εδώ για τις 4 πανδημίες του 20ου αιώνα, στη μεν ασιατική γρίπη του 1918 πιστεύεται ότι ήταν κατευθείαν μετάλλαξη από γρίπη των πτηνών. Η ασιατική και του Χονγκ Κονγκ οι επόμενες πιστεύεται ότι ήταν γενετική ανασυγκρότηση μεταξύ γρίπης πουλερικών και ανθρώπου. Η ρωσική το 1977, που κάποιοι θεωρούν πως δεν ήταν και πανδημία, εκεί υπάρχει ανακύκλωση του ιού, ξαναπροέκυψε δηλαδή τα 1-1, και τέλος η πρόσφατη το 2009, παρά το γεγονός ότι ήταν τα 1-1, αυτός είχε προκύψει από τετραπλή ανασυγκρότηση μεταξύ γονιδίων χείρων, πουλερικών και ανθρώπου. Και η τρίτη περίπτωση που προανέφερα είναι να μεταδοθεί κατευθείαν από γρίπη, ιός γρίπης από ζώο σε άνθρωπο. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις από τη δεκαετία του 70 έως τις αρχές του 2000. Οι περισσότερες αφορούσαν γρίπη των πτηνών που πέρασε σε άνθρωπο, κάποιες γρίπη των χείρων που πέρασε σε άνθρωπο και ελάχιστες από θαλάσσια θηλαστικά.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι αντικείμενο παρακολούθησης και επιτήρησης από το Διεθνές Σύστημα Επαγρύπνησης και Επιτήρησης για τον ιό της γρίπης, καθώς δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να προκύψει από αυτές τις περιπτώσεις κάποιο στέλεχος με πανδημιακή δυναμική. Μια και συζητούμε συχνά για την influenza α των πτηνών, να σας δώσω μερικά επιπλέον στοιχεία για το πώς γίνεται πρακτικά και η γενετική ανασυγκρότηση. Η influenza των πτηνών, για να περάσει σε κάποιο άλλο είδος, θα πρέπει να αποκτήσει γονίδια του άλλου είδους, εν προκειμένου των θηλαστικών, αν μιλάμε για άνθρωπο. Αυτό απαιτεί την παρουσία ενός ενδιάμεσου είδους, ενός ξενιστή, που στον οργανισμό του θα γίνει η ανταλλαγή γονιδίων μεταξύ των ιών γρίπης πουλερικών και θηλαστικών. Τέτοιο είδος είναι πολύ συχνά ο χείρος, στον οργανισμό του οποίου γίνεται η γενετική ανασυγκρότηση και το αποτέλεσμα είναι ιός με νεοεμφανιζόμενος που δεν προϋπήρχε και έχει τη δυναμική να προκαλέσει υπό προϋποθέσεις πανδημία. Η influenza των πτηνών, σε αντίθεση με την influenza με τον ιό της γρίπης του ανθρώπου, είναι αντιγονικά στάσιμη. Αυτό όμως που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι τα πτηνά, κυρίως τα υδρόβια, κρίνουν πολύ μεγάλες ποσότητες ιού, ο οποίος επιβιώνει για αρκετές εβδομάδες στα υδάτινα συστήματα και μπορεί κάλλιστα να είναι παθογόνος για άλλα είδη και άλλα πουλερικά και άλλα είδη ζώων. Να περάσουμε στην εποχική γρίπη τώρα. Είναι η ευφνίδια, είναι χαρακτηριστικό ότι εμφανίζεται ευφνίδια κάθε χρόνο, κορυφώνεται μέσα σε 2-3 εβδομάδες και διαρκεί έως περίπου 3 μήνες. Όταν η εμφάνιση και η έξαρση της νόσου εμφανίζεται σε εντός συγκεκριμένων ορίων μιας κοινότητας ή χώρας, τότε μιλάμε για επιδημία εποχικής γρίπης. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εποχικότητα, δηλαδή εμφανίζεται κυρίως χειμερινούς μήνες στα εύκρατα κλίματα, Νοέμβριο-Μάρτιο στο βόρειο ημισφαίριο και Απρίλιο-Σεπτέμβριο στο νότιο. Στα τροπικά κλίματα όμως, σε διάρκεια όλου του χρόνου υπάρχουν εξάρσεις από εποχική γρίπη. Ένα σημαντικό στοιχείο τα τελευταία χρόνια είναι ότι παρατηρείται μια μετατόπιση της αιχμής της γρίπης προς τον Φεβρουάριο και αρχές Μαρτίου και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν συνιστούμε για τη σύσταση της καλύτερης χρονικής στιγμής για διενέργεια του εμβολίου. Μερικά στοιχεία για τη γρίπη από τους πιο συνήθεις ιούς, αυτούς που είχαμε και τα τελευταία χρόνια. Η α3N2 προκαλεί σοβαρή νόσο σε παιδιά και σε νέους ενήλικες, όμως στις ομάδες υψηλού κινδύνου και στις μεγαλύτερες ηλικίες περιμένουμε πιο πολύ επιπλοκές, νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η συχνότητα των λοιμόξεων δεν μειώνεται με την ηλικία, γιατί δεν δημιουργείται ανοσία λόγω της αντιγονικής εκτροπής που έχει υποστεί ο ιός. Η Ι1Η1 είναι πιο ελαφριά και μπορεί να μειώνεται η συχνότητα των λοιμόξεων με την ηλικία. Δημιουργεί δηλαδή ένα μικρό βαθμό ανοσίας που θα δούμε στη συνέχεια εξηγεί τη χαμηλότερη νοσηρότητα των μεγάλων ηλικιών. Η γρίπη τύπου Β έχει μια ενδιάμεση βαρύτητα και εδώ μειώνεται με λιγάκι με την ηλικία συχνότητα των λοιμόξεων, δηλαδή μπορεί να δώσει κάποια ανοσία και μπορεί όμως να συνοδεύεται από κάποιες ασυνήθεις επιπλοκές. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι τα παιδιά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα μόλυνσης, σωστά, και επίσης αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας και εισαγωγής σε νοσοκομεία όσο πιο μικρά σε ηλικία, ιδιαίτερα τα κάτω των 2 ετών και πολύ περισσότερο τα κάτω των 6 μηνών. Η μετάδοση της γρίπης γίνεται κυρίως με μικροσωματίδια, τα οποία εκπέμπονται καθώς μιλάμε, γελάμε, βήχουμε, υφτερνιζόμαστε, κατά την άμεση επαφή μεταξύ ατόμων, αλλά και από την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες. Και αυτό το καταλαβαίνουμε αν γνωρίζουμε ότι ο ιός επιβιώνει στον αέρα έως και 24 ώρες και έως 48 ώρες σε κάποιες επιφάνειες, ενώ φυσικά έχει ανιχνευθεί, εννοείται, στα πτήλα των ατόμων που νοσούν, αλλά ακόμα και στο εκνέφωμα εκπνοής. Και πάλι εδώ, πολύ σημαντικό ότι τα μικρά παιδιά αποβάλλουν για μεγαλύτερο διάστημα ιό συγκριτικά με τους ενήλικες και έτσι συμβάλλουν πολύ στην εξάπλωση της νόσου. Τα συμπτώματα αρχίζουν συνήθως 1 έως 4 ημέρες από την είσοδο του
ιού στον οργανισμό, όμως η μεταδοτικότητα αρχίζει από μία ημέρα πριν και είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μας επιτρέπει την προφύλαξη από τόσο νωρίς. Η ψηλότερη μεταδοτικότητα είναι τις πρώτες 3-4 ημέρες και ξανά μεγάλη σημασία, τα παιδιά και οι ανασοκατασταλμένοι μεταδίδουν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα, ενώ κάποια άτομα μολύνονται, είναι μεταδοτικά, αλλά δεν νοσούν, οπότε δεν τα βλέπουμε. Σε αυτή την εικόνα εμφανίζονται όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην σοβαρότητα, από τους οποίους εξαρτάται η σοβαρότητα μιας επιδημίας, και βλέπουμε παράγοντες σε σχέση με τον ιό, που κυρίως στο βαθμό της αντιγονικής του μεταβολής, παράγοντες που έχουν να κάνουν με το αν υπάρχει ή όχι ανοσία στον πληθυσμό και παράγοντες που εξαρτώνται από τις ομάδες που πλήττονται περισσότερο. Έτσι βλέπουμε. Δεν ξέρω αν έχω τώρα. Όχι. Στην αρχή της εικόνας βλέπουμε τους παράγοντες που εξαρτάνται από τον ιό, αν έχει γίνει γενετική τροποποίηση με ιό από άλλα είδη. Αριστερά είναι οι παράγοντες που εξαρτώνται από το άτομο το οποίο πρόκειται να μολυνθεί, αν είναι παιδί μικρής ηλικίας ή αν είναι ηλικιωμένος, αν είναι γυναίκα σε κύηση, αν υπάρχει παχυσαρκία ή υποθρεψία, αν υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα, αν υπάρχει ανοσολογικό πρόβλημα. Και αριστερά βλέπετε όλους τους εξωτερικούς παράγοντες, αν υπάρχουν, αν συνυπάρχουν άλλες λοιμώξεις, ο τρόπος διαβίωσης, αν υπάρχει στενός συγκροτισμός και πολλά ταξίδια, και αν η κοινότητα στην οποία ζει το άτομο διαθέτει φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Πανδημία γρίπης συμβαίνει όταν έχουμε παγκόσμια έξαρση γρίπης από νέα εμφανιζόμενο ιό τύπου Α, ο οποίος διαφέρει από τους πρόσφατα κυκλοφορούντες ιούς της εποχικής γρίπης Α. Δεν αρκεί να προκύψει ένας νέο εμφανιζόμενος ιός για να γίνει η πανδημία. Θα πρέπει αυτός να αποκτήσει τη δυνατότητα να μολύνει εύκολα ανθρώπους και να μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Σε περίπτωση μιας πανδημίας δεν υπάρχει ανοσία στο πανδημικό στέλεχος. Το εποχικό εμβόλιο δεν προστατεύει από τον πανδημικό ιό και το πανδημικό εμβόλιο δεν είναι διαθέσιμο άμεσα. Στον 20ο αιώνα υπήρξαν 4 πανδημίες. Τις διέτρεξε και ο κύριος Τσιόδρας νωρίτερα, η Ισπανική, που θεωρήθηκε το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα, ιατρικό ολοκαύτωμα στην ιστορία. Επρόκειτο για ιό τύπου Α-ΙΤ1Ν1, που ξεκίνησε από την Κίνα, εκδηλώθηκε με 3 κύματα και προκάλεσε 50 εκατομμύρια θανάτους. Η Ασιατική το 1957 και πάλι από την Κίνα με 2 κύματα, ήταν Α-ΙΤ2Ν2 και προκάλεσε 1,5 εκατομμύριο θανάτους. Στη συνέχεια, η γρίπη του Χονγκ Κονγκ το 1968 από το Χονγκ Κονγκ εκδηλώθηκε με 2 κύματα, οφειλόταν σε Α-ΙΤ3Ν2 και προκάλεσε 750.000 θανάτους. Και τέλος, η πρόσφατη γρίπη των χείρων το 2009 ήταν Α-ΙΤ1, που προέκυψε από τετραπλό ανασυνδυασμό γονιδίων πτηνών χείρων ανθρώπου, ξεκίνησε μάλλον από την Νότια Αμερική και προκάλεσε 363.000 θανάτους. Επομένως, διατρέχοντας όλο τον 20ο αιώνα, αλλά έχοντας και κάποια στοιχεία από παλαιότερες πανδημίες, βλέπουμε πόσο εντυπωσιακά έχει πέσει η θνησιμότητα, που σημαίνει ότι οπωσδήποτε τα μέτρα πρόληψης και θεραπείας που υπάρχουν σήμερα έχουν οπωσδήποτε βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά την πανδημική γρίπη παρατηρείται αναστροφή κατανομής θνησιμότητας, δηλαδή αντίθετα με ό,τι θα περιμέναμε, καταγράφεται αυξημένη θνησιμότητα σε νεαρές ηλικίες, και πράγματι το 1918 ήταν άτομα 20 έως 40 ετών που είχαν αυξημένη θνησιμότητα. Το 2009 η αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα είχε παρατηρηθεί σε παιδιά και νέους ενήλικες, και μάλιστα είχαν παρατηρηθεί δεκαπλάσιοι παιδιατρική θάνατη σε σχέση με την εποχική γρίπη. Η μερική ανοσία που υπάρχει πιθανότατα στις μεγαλύτερες ηλικίες λόγω παρόμοιων στελεχών, και αυτό αναφέρεται γιατί ήταν ΙΤ1Ν1 ο ιός του 2009, πιθανώς να είναι αυτό που προστάτευε τις μεγαλύτερες ηλικίες.
Η μετάδοση της πανδημικής γρίπης ακολουθεί τις ίδιες οδούς της εποχικής, φυσικά. Η μεταδοτικότητα από τις νεαρές ηλικίες, η μεταδοτικότητα μάλλον εξαρτάται από τις ηλικίες, είναι πιο μεγάλη στις μικρές. Και σε αυτό το γράφημα βλέπουμε σε προηγούμενες πανδημίες, σε διάφορες περιοχές, κυρίως Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, και βλέπουμε ότι τα πήξε σε όλες τις καμπύλες, κάθε καμπύλη αντιστοιχεί σε κάποια άλλη πανδημία. Όλες οι καμπύλες έχουν την αιχμή τους κυρίως πολύ κάτω από τα 40 έτη. Οι διαφορές εποχικής και πανδημικής. Συνοπτικά, η εποχική γρίπη εμφανίζεται σε ετήσια βάση παγκοσμίως, οφείλεται σε ιό τύπου Α ή και Β. Χαρακτηρίζεται από εποχικότητα, δηλαδή εμφανίζεται χειμερινούς μήνες, μεταδίδεται μέσα στα γονίδια από άτομο σε άτομο, προλαμβάνεται αποτελεσματικά με το εποχικό εμβόλιο και θεραπεύεται, εννοείται, με αντιϊκά φάρμακα, ενώ επιπλοκές αναμένονται από μικρά παιδιά, ακραίες ηλικίες και έγκυες και άτομα με χρόνια νοσήματα. Η πανδημική, αντίθετα, είναι παγκόσμια έξαρση που εμφανίζεται σπάνια. Στον προηγούμενο αιώνα, στον 20ο αιώνα, είχαμε 4. Οφείλεται σε νεοεμφανιζόμενο ιό που μεταδίδεται και αυτός με τις ίδιες οδούς. Μολύνει όμως περισσότερα άτομα, καθώς δεν υπάρχει στο νέο στέλεχος ανοσία. Το εποχικό εμβόλιο δεν προστατεύει. Το δε πανδημικό δεν είναι διαθέσιμο άμεσα. Δεν μπορεί να προβλεπτεί ποια θα είναι ποιες θα είναι οι συνέπειες του. Όμως τις προηγούμενες πανδημίες υπήρξε αυξημένος κίνδυνος και αυξημένη νοσηρότητα σε νέες ηλικίες. Και τώρα θα δούμε μερικά επιδημιολογικά δεδομένα από την εποχική γρίπη στην Ελλάδα την περίοδο του 18-19 και από την τελευταία πανδημική του 2009. Εδώ βλέπουμε την ταυτοποίηση των στελεχών του ιού στα θετικά φαρυγγικά δείγματα των κρουσμάτων. Βλέπουμε ότι, δεν ξέρω αν διακρίνεται, υπάρχει ένα βαθικό κοινό που είναι το μεγαλύτερο μέρος και αφορά τον α ή τα... Βλέπω τον α ή τα 1 ή 1. Οι κίτρινες στήλες που είναι πιο χαμηλά αφορούν στον α ή τα 1 ή 1, ενώ οι μπλε που μόλις υποσημαίνεται ήταν τα περιστατικά β. Και εδώ η καμπύλη από τις δύο προηγούμενες εποχικές περιόδους, 17-18 και 18-19, βλέπουμε τον αριθμό κρουσμάτων. Η κόκκινη γραμμή είναι η πρόσφατη, του 18-19, είναι πολύ υψηλότερη από την προηγούμενη περίοδο. Και αυτό επίσης, και το άλλο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, είναι ότι η αιχμή, αν παρατηρήσετε, είναι μετά την εβδομάδα 1, σαφώς, δηλαδή μετά τον Ιανουάριο προς το Φεβρουάριο και τις αρχές Μαρτίου. Το ίδιο διάγραμμα εδώ, αλλά χωρισμένο αναηλικιακή κατηγορία. Πάλι παρατηρούμε την αιχμή της γρίπης την ίδια χρονική περίοδο προς το Φεβρουάριο, τον πολύ υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων στην γρίπη του 18-19, αλλά το πιο σημαντικό, αν παρατηρήσετε, ο αριθμός κρουσμάτων πόσο μειώνεται καθώς κατεβαίνουμε προς τα κάτω, που είναι οι υψηλότερες ηλικίες. Εδώ είναι οι νοσηλίες σε μονάδα εντατικής θεραπείας και οι θάνατοι κατά την γρίπη του 18-19. Οι θάνατοι είναι περισσότεροι στις μεγάλες ηλικίες, αλλά η ανάγκη σε νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως βλέπετε, υπήρξε και σε νεότερες ηλικίες και εμφανιζόταν, αν δείτε τη στήλη εντελώς αριστερά, ακόμα και σε παιδιατρικές ηλικίες. Εδώ, στο συγκεκριμένο διάγραμμα δεξιά, υπάρχουν οι θάνατοι από επιβεβαιωμένη γρίπη και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν α ή τα 1 και λιγότερο το α ή τα 3 ή 2, ενώ στην αριστερή πλευρά είναι οι εκτιμόμενοι θάνατοι που αποδίδονται στη γρίπη και υπάρχει μία ασυνέπεια, θα το έλεγα, δηλαδή οι περισσότεροι θάνατοι είναι α ή τα 3 ή 2, σε αντίθεση με την επιβεβαιωμένη γρίπη και πιθανώς αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό αναφέρεται σε ηλικίες άνω των 65 ετών, που σημαίνει ότι αυτές οι ηλικίες είχαν μια κάποια νοσία στον ΙΤΑ 1 ή 1, οπότε όσοι νόσησαν βαριά είχαν νοσήσει από το ΙΤΑ 3 ή 2.
Και εδώ είναι το σύνολο των δεδομένων για την περσινή εποχική γρίπη, όπου είχαμε 374 περιστατικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, 154 θανάτους, από τους οποίους οι 14 συνέβησαν εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας. Το σύνολο των σοβαρών κρουσμάτων ήταν 388, από τα οποία οι εμβολιασμένοι ήταν μόλις 56, δηλαδή 15%. Εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά θεωρούνται ομάδες υψηλού κινδύνου. Κάποια στοιχεία για την πανδημία του 2009. Προκλήθηκε από γρίπη τύπου Α ή Τ1Ν1, από την οποία μολύνθηκε το 1/5 του ελληνικού πληθυσμού, νόσησε το 15% του πληθυσμού. Είχαμε 149 θανάτους, αν θυμάστε 154 πέρυσι, που ήταν απλά μια εποχική γρίπη, και η διάμεση ηλικία ήταν 53 έτη. Παρατηρήθηκε ότι η αυξημένη νοσηρότητα ήταν στις ηλικίες 5 έως 19 ετών, ενώ τα άτομα άνω των 65 ετών είχαν μεν χαμηλότερη νοσηρότητα, όμως είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας και αυξημένη θνησιμότητα. Και εδώ πάλι στοιχεία, ο αριθμός κρουσμάτων της εποχικής γρίπης ανά ηλικιακή κατηγορία, και βλέπουμε πόσο συγκεντρώνονται τα πολλά περιστατικά προς το αριστερό μέλος του γραφήματος, που είναι οι μικρότερες ηλικίες. Εδώ είναι ο αριθμός των θετικών δειγμάτων ανά ηλικία και ανά εβδομάδα γρίπης. Μιλάμε για την πανδημική γρίπη του 2009 και βλέπουμε ότι η πιο πάνω καμπύλη, η τελευταία, η πιο ψηλά, η μπλε, αφορά στις ηλικίες 5 έως 19 ετών. Είχαν τα πιο πολλά θετικά δείγματα, την πιο πολύ νοσηρότητα δηλαδή. Και τώρα ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε και να ελέγξουμε την εξάπλωση της γρίπης. Το πρώτο και απλούστερο είναι το τακτικό πλύσιμο χεριών και επιφανειών, που όσο και αν ακούγεται πολύ απλοϊκό, εντούτοις αποδίδει, γιατί αφενός απομακρύνει μηχανικά τον ιό με το πλύσιμο και αφετέρου, επειδή ο ιός έχει κάποιες οπές στο περίβλημά του, το σαπούνι και το ινόπνευμα που είναι λιποδιαλυτικά, περνώντας από εκεί, το καταστρέφουν. Καταστρέφουν κυρίως τις γλυκοπρωτεΐνες με τις οποίες ο ιός προσκολάται στο κύτταρο που προσπαθεί να μολύνει, με αποτέλεσμα να μειώνεται η λιμογόνος δύναμή του. Επομένως, το πλύσιμο χεριών αποδίδει αρκετά. Άλλα μέτρα προσωπικής προστασίας είναι οι γενικότερες συνθήκες υγιεινής και η αναπνευστική υγιεινή. Βήχουμε, φτερνιζόμαστε στον αγκώνα, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ προσεκτικά και απορρίπτουμε προσεκτικά χαρτομάντιλα και άλλα μολυσμένα αντικείμενα. Η χρήση μάσκας ενδείκνυται σε κάποιες περιπτώσεις στα νοσοκομεία, στους χώρους που παρέχουν περίθαλψη. Σε κάποιους δημόσιους χώρους συνιστώνται για άτομα, για επαγγελματίες που έρχονται σε στενή επαφή με το κοινό ή για άτομα όταν έχουν συμπτώματα αναπνευστικά, καθώς επίσης και σε άτομα που φροντίζουν ασθενή ή κυρίως με επιδημική αλλά και με πανδημική γρίπη στο σπίτι. Συνιστάται επίσης η οικειοθελής απομόνωση ατόμων που νοσούν αλλά δεν χρειάζονται νοσηλεία. Καλό είναι να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους για να μην εκθέτουν και άλλο κόσμο. Και το ίδιο ισχύει και ο θελής απομόνωση συνιστάται για αυτούς που φροντίζουν ασθενή με πανδημική γρίπη στο σπίτι. Μπορεί να χρειαστεί να περιοριστούν οι κοινωνικές συνευρέσεις, έτσι τα μέτρα σε δημόσιους και επαγγελματικούς χώρους. Μπορεί να χρειαστεί να μειωθούν οι συναντήσεις ή να εργαστεί κανείς από το σπίτι αν είναι εφικτό ή καμιά φορά να ακυρωθούν εκδηλώσεις. Όμως το πιο απλό και σημαντικό είναι το συχνό πλύσιμο χεριών και κυρίως ο καθαρισμός επιφανειών και αντικειμένων, όπως είναι τα πληκτρολόγια και τα τηλέφωνα, τα οποία έχουν τεράστιους πληθυσμούς μικροβίων και ιών. Επίσης, μπορεί να απαιτηθούν μέτρα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και βρεφονιπιακούς σταθμούς, όπου συνιστάται να κρατάει κανείς στο σπίτι παιδιά με συμπτώματα. Μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες, να χρειαστεί και κλείσιμο κάποιων σχολείων. Και εδώ θα ήθελα να ξανατονίσω το γεγονός ότι τα παιδιά αποβάλλουν ιό για μεγαλύτερο διάστημα και συμβάλλουν πολύ περισσότερο στην εξάπλωση της γρίπης, τόσο στο σπίτι όσο και στην υπόλοιπη κοινότητα. Η προστασία από
πρόσφατα στα γονίδια με τα οποία γίνεται η μετάδοση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 7 ημέρες από την έναρξη της νόσου και κυρίως μέχρι 24 ώρες μετά τη λύση του τελευταίου συμπτώματος, είτε είναι ο πυρετός είτε είναι κάποιο άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως στην πανδημία μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν κάποια ταξιδιωτικά μέτρα τα οποία θα κλιμακωθούν ανάλογα από απλή ενημέρωση και συμβουλευτική μέχρι έλεγχο στα σημεία εισόδου της χώρας ή περιορισμό ταξιδιών ή ακόμα και κλείσιμο συνόρων. Τα αντιϊκά φάρμακα που φαντάζομαι θα διεξέλθει ο κύριος Σταρόγλου στη συνέχεια στη θεραπεία έχουν ένδειξη και στην πρόληψη. Έτσι συνιστάται άμεση χορήγηση αντιϊκών σε όλα τα άτομα που έχουν συμπτώματα, στους επαγγελματίες υγείας και όσους εργάζονται σε σχετικούς χώρους και έχουν εκτεθεί. Επίσης στα μέλη οικογένειας ασθενούς και σε όλες τις επαφές του κοινωνικές και γεωγραφικές, εννοώντας συμμαθητές, συναδέλφους, φίλους και όλες γενικά τις επαφές. Σε υποπροϋποθέσεις μπορεί να χρειαστεί και συνεχής προφύλαξη σε κάποιες περιπτώσεις για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και σχετικά επαγγέλματα. Εννοείται φυσικά ότι το εμβόλιο είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Θα σταθώ περισσότερο στο εποχικό εμβόλιο, το οποίο ενδείκνυται για όλο τον πληθυσμό άνω των 6 μηνών, επομένως όλοι εδώ μέσα νομίζω οφείλουμε να το κάνουμε, κυρίως στους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έχουν διπλό λόγο να το κάνουν, προστασία του εαυτού τους και το ηθικό χρέος να προστατεύουν τον ασθενή τους, όλοι οι ενήλικες άνω των 65, οι ευπαθείς ομάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρόνια νοσήματα και οι καταστάσεις ανοσοκαταστολής, οι γυναίκες σε λοχεία, θυλασμό και κύηση, σε όλες τις φάσεις της κύησης μπορεί να γίνει το εμβόλιο, έχει μεγάλη σημασία. Πλέον έχει συμπεριληφθεί στο φυλάδιο του τετραδύναμου εμβολίου ότι έχει απόλυτη ένδειξη για τις εγγύους και επίσης διπλός ο λόγος που οι έγγυες οφείλουν να το κάνουν, προστασία ενεργητική ανοσοποίηση της εγγύου και παθητική ανοσοποίηση εμβρίου και μετέπειτα νεογέννητου. Το ίδιο ισχύει για τη λοχεία και το θυλασμό και βέβαια όλα τα παιδιά άνω των 6 ετών οφείλουν να εμβολιαστούν με το εποχικό εμβόλιο και επιπλέον όλα τα άτομα που φροντίζουν άτομα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες ώστε να τα προφυλάξουν και να μην τους μεταδώσουν νόσο. Για την περίπτωση της πανδημίας, το εποχικό εμβόλιο δεν έχει να προσφέρει πολλά. Το πανδημικό εμβόλιο είναι εκείνο που είναι επιθυμητό, το οποίο είναι αποτελεσματικότερο, αλλά χρειάζεται αρκετός καιρός για να παραχθεί και αναμένεται ότι σε μια περίπτωση πανδημίας θα υπάρχει μαζική ζήτηση και χαμηλή διαθεσιμότητα. Τι περιμένουμε ότι θα συμβεί με όλα αυτά τα μέτρα. Λίγο οι κύκλοι εδώ έχουν χαλάσει, αλλά αν παρατηρήσετε, κάθε πρόσθετο μέτρο διευρύνει τον κύκλο και ο μεγαλύτερος κύκλος είναι αυτός που επιτυγχάνεται με το προπανδημικό, δηλαδή το εποχικό εμβόλιο. Σε περίπτωση πανδημίας, αναγκαστικά περιμένουμε να σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί το πανδημικό εμβόλιο. Με τα μέτρα αυτά, ειδικά στην πανδημία που δεν υπάρχει το πανδημικό εμβόλιο, αυτό που περιμένουμε να κερδίσουμε είναι να καθυστερήσουμε την έναρξη της πανδημίας. Βλέπετε την γαλάζια καμπύλη ότι είναι επιπεδωμένη για μεγαλύτερο διάστημα, αρκετές ημέρες δηλαδή μετά το πρώτο περιστατικό, και να επιπεδώσουμε λιγάκι την αιχμή. Αυτό θα μας αγοράσει απλά χρόνο μέχρι να δημιουργηθεί το πανδημικό εμβόλιο, αλλά και θα μειώσει το αριθμό των κρουσμάτων, ώστε έτσι θα μειωθεί η καταπώνηση τόσο των συστημάτων υγείας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση κλίνων, αλλά και των υπολείπων συστημάτων, γιατί οι απουσίες από τις διάφορες, των διαφόρων επαγγελματιών καταπονούν και άλλες εργασίες, όχι μόνο τις υγειονομικές. Και εδώ παραθέτω μία μελέτη από τον Καναδά, όπου οι ερευνητές προσπάθησαν μέσω ενός μαθηματικού μοντέλου να υπολογίσουν ποιο είναι το όφελος ή το αποτέλεσμα από 7 σενάρια που είχαν διαφορετική, που αθροίζονταν διαφορετικά μέτρα πρόληψης. Έχω ξεχωρίσει την πρώτη σειρά, όπου δεν υπήρχε καμία παρέμβαση και βλέπετε τα υψηλά νούμερα στον αριθμό κρουσμάτων, στον αριθμό εισαγωγών σε νοσοκομείων και εισαγωγών σε εντατικές μονάδες, καθώς και θανάτων, σε σχέση με το τελευταίο σενάριο, όπου είναι αθροιστικά όλα τα παραπάνω μέτρα, πόσο πολύ μειώνονται όλοι οι αριθμοί αυτοί.
Από την ίδια μελέτη εδώ είναι ο αριθμός των νέων μολύνσεων ανά ημέρα και πάλι με τα 7 αυτά σενάρια. Η πρώτη καμπύλη, η πιο ψηλή, η μπλε, είναι η περίπτωση του κανενός μέτρου, ενώ η στικτή μπλε που είναι σχεδόν κοντά στην οριζόντια γραμμή είναι όταν μπουν όλα τα μέτρα αθρηστικά. Έχω ξεχωρίσει 4 περιπτώσεις, κάτω από εκεί που φαίνεται τι είναι το κάθε μέτρο, είναι όλα τα μέτρα που αφορούν σε χρήση αντιϊκών φαρμάκων εμβολίου, απομόνωση από την κοινότητα, πλήσιμο χεριών κτλ. Και φαίνεται ότι αυτά, σε αντίθεση με την κόκκινη στιχτή γραμμή που είναι πάνω, που είναι μόνο τα αντιϊκά φάρμακα, έχουν να προσφέρουν πάρα πολύ περισσότερα όταν είναι όλα μαζί. Εδώ είναι τα χαμένα έτη ζωής με βάση το κανένα μέτρο παρέμβασης και όλες οι παρεμβάσεις μαζί. Βλέπουμε από το 9.500 περίπου στα 267, είναι εντυπωσιακό. Και εδώ είναι, συγγνώμη, δεν βλέπω. Ναι, είναι η θνησιμότητα τις πρώτες 100 ημέρες από την έλευση μιας πανδημίας και βλέπουμε ότι όταν δεν πάρουμε γενικά με όλα τα μέτρα, ότι η θνησιμότητα αρχίζει να ανεβαίνει μετά τους 2 μήνες. Όταν δεν πάρουμε κανένα μέτρο είναι πολύ απότομη η καμπύλη προς τα πάνω, ενώ όταν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται τα αντιϊκά, τα εμβόλια και όλα τα μέτρα τα προστατευτικά, πλήσιμο, απομόνωση και τα σχετικά, πόσο πέφτουν τα περιστατικά. Και εδώ οι ανάγκες σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας εκφράζονται στον κάθετο άξονα σαν ποσοστό επί των κλινών εντατικής θεραπείας που υπάρχουν και βλέπουμε αναλογικά και πάλι την πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα μέτρο, η κόκκινη στικτή γραμμή και η γκρι όταν προσθέσουμε τα φαρμακευτικά μέσα και τα εμβόλια και επιπλέον όταν μπουν όλες οι άλλες αθρηστικά, όλα τα άλλα προστατευτικά μέτρα, πόσο χαμηλά πέφτει. Ας δούμε τώρα στη διαχρονική πορεία τόσων αιώνων τι έχουμε καταφέρει και ποιες είναι οι μελλοντικές τάσεις. Αυτή η εικόνα, επειδή μάλλον δεν βλέπετε και πολύ, δεν είναι ευκρινής γιατί είναι μικρή, έχω βάλει αριστερά όλα τα ορόσημα τα επιστημονικά από το 1546 μέχρι το 2000, που ξεκινήσαμε δηλαδή οι πρώτες πανδημίες, όταν δεν είχε καν διατυπωθεί η θεωρία της λίμωξης, ακολούθησε η ανακάλυψη των βακτηρίων, η σύσταση των εθνικών απογραφών, οι βάσεις της μικροβιολογίας, βρέθηκαν, αρχίσαν τα εμβόλια, ανακαλύφθηκε ο ιός της γρίπης το 30, ανακαλύφθηκε το πρώτο αντιγρυπικό το 40, ενώ τα πρώτα αντιϊκά στη δεκαετία του 60, και τέλος το 2000 άρχισαν τα διεθνή μέτρα ετοιμότητας και επιτήρησης για πανδημία και για άλλους αναδυόμενους κινδύνους, όλα όσα είπε ο κύριος Τσιόδρας νωρίτερα, μέχρι που φτάνουμε στη σημερινή εποχή με την γενετική, τη μηχανική της γενετικής και την ανάστροφη γενετική, η οποία επέτρεψε να αναλυθεί πλήρως το γονιδίωμα του ιού και μάλιστα του 1918, να ταυτοποιηθούν αναδρομικά οι ιοί των προηγούμενων, κάποιων προηγούμενων πανδημιών και πλέον να υπάρχει η τάση της πρόβλεψης του πώς θα κινηθεί ο ιός και τι σκοπεύει να κάνει, ποιες θα είναι οι επόμενες τροποποιήσεις του, ώστε να σχεδιαστούν καλύτερα εμβόλια και φάρμακα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετά ερωτήματα, από ό,τι φαίνεται ακόμα. Πού βρίσκεται, για παράδειγμα, ο ιός ανάμεσα στις επιδημίες, γιατί όσοι εκτίθενται δεν νοσούν όλοι, γιατί οι επιδημίες εξαπλωνόντουσαν γρήγορα και πριν από τα αεροπλάνα ή αν υπάρχει ρόλος ιδιαίτερος του ανοσοποιητικού στην κοινότητα, αν υπάρχει εποχική διακύμανση μάλλον της ανοσίας στην κοινότητα και αν υπάρχει ρόλος της βιταμίνης D και κυρίως πότε θα έρθει η επόμενη πανδημία. Αν θα δείτε εδώ, έχω φτιάξει ένα πίνακα με όλες τις προηγούμενες πανδημίες και τα μεσοδιαστήματα. Τα μεσοδιαστήματα είναι τόσο ακανόνιστα που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει μία τάση. Δεν μπορούμε να πούμε πότε θα έρθει. Καλό είναι όμως
να προσπαθήσουμε να αμυνθούμε και να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό που μπορεί να εκτιμήσει κανείς είναι αν προκύψει πανδημία στον 21ο αιώνα, το στέλεχος θα προέλθει μάλλον από την Κίνα, θα έχει αντιγόνα ιού ζωικής προέλευσης. Παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη το 1997 στο Χονγκ Κονγκ με Α5N1 και λήφθηκαν πάρα πολλά μέτρα καταστρέφοντας μεγάλο πληθυσμό κοτόπουλων για να το αναχαιτήσουν. Όταν ο ιός αυτός αποκτήσει τη δυνατότητα να μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, τότε περιμένουμε ότι θα εξαπλωθεί ταχύτατα σε παγκόσμια κλίμακα, πιθανότατα κατά περισσότερα από ένα κύματα, και αναμένεται υψηλή θνησιμότητα, νοσηρότητα σε νέους και παιδιά και θα ισχυρή καταπώνηση σε όλα τα συστήματα. Η σύγχρονη έρευνα κινείται προς την ανάπτυξη νέων αντιοικών φαρμάκων, νέων μονοκλονικών αντισωμάτων και για την πρόληψη και για τη θεραπεία, καθώς και νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων αλλά και εμβολίων για τα διάφορα αναπνευστικά παθογόνα. Και κυρίως όμως ο μεγάλος αγώνας γίνεται για το ενιαίο εμβόλιο, το οποίο θα καλύπτει πολλά στελέχη του ιού και θα προσφέρει ανοσία για πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Επομένως, καλό είναι να εμβολιαστούμε τουλάχιστον για το εποχικό που υπάρχει. Ευχαριστώ το Ινστιτούτο για την τιμητική πρόσκληση και θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Η γρίπη, όπως όλοι καταλάβατε και ακούσαμε, είναι μια λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού που οφείλεται σε μια ομάδα ιών που λέγονται influenza και είναι διάφορα στελέχη. Αυτό είναι κλασικό. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι ανάλογα με το είδος του ιού της influenza's, άλλοι είναι κάθονται πάρα πολύ στο στοματοφάρικα αλλά δεν κατεβαίνουν κάτω, αλλά δεν προκαλούν βαριά νόσο. Μόνο λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, ένα κρυολόγημα δηλαδή, αλλά διασπείρονται πολύ εύκολα. Και άλλοι δεν μπορούν να διασπαρούν, είναι ανάλογο με τον τύπο, όπως και οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, αλλά κατεβαίνουν κάτω και πεθαίνουν περισσότερο άνθρωποι. Αυτό είναι οι λεγόμενες οι γρίπες από τα πτηνά, η γρίπη των πτηνών. Άρα λοιπόν βλέπετε αυτή τη διαφορά η οποία ποικίλει και είναι και άλλες πολλές διαφορές. Το δεύτερο είναι ότι σε όλο τον κόσμο ανασκοπούμε, όπως ακούσατε, ότι τα 10 χρόνια από την τελευταία πανδημική γρίπη. Άρα έχουμε δύο πράγματα. Η εποχική γρίπη κάθε χρόνο και η πανδημική γρίπη όποτε έρθει και εάν έρθει. Εκείνο που έχει σημασία πάντως κάθε χρόνο στην εποχική γρίπη, το μπλε κάτω-κάτω, εδώ βλέπετε την πυραμίδα των κλινικών κρουσμάτων. Από το όλο τον πληθυσμό που υπάρχει, παραδείγματος χάρη, μέσα στην Αθήνα, θα μολυνθούν τόσοι όσοι είναι το MOV. Αλλά δεν θα κάνουν όλοι κανένα κλινικό σύμπτωμα. Λιγότεροι θα έχουν μια γρίπη, έτσι, ένα κρυολόγημα, αλλά δεν θα πάνε στο γιατρό. Αυτή είναι το επόμενο χρώμα. Οι άλλοι οι οποίοι θα έχουν συμπτώματα και θα πάνε στο γιατρό είναι το πράσινο χρώμα. Αυτοί πια θα λένε, ξέρω εγώ, δώσε μου κάποιο αντιπυρετικό, κάνε κάτι. Και μερικούς από αυτούς που θα τους ακούσει ο γιατρός και θα έχουν πια πνευμονία, λίμωξη δηλαδή του κατώτερου αναπνευστικού, αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο. Άρα το νοσοκομείο αρχίζει από το κίτρινο. Όποιος μπαίνει στο νοσοκομείο δεν σημαίνει ότι θα πάει στη μονάδα. Οι περισσότεροι γίνονται καλά και πάνε σπίτια τους από πνευμονία. Ένα ποσοστό χρειάζεται αναπνευστήρα. Πάει λοιπόν στη μονάδα. Είναι αυτοί οι περιπόητοι 500 κάθε χρόνο που έχουμε στην Ελλάδα. Και από αυτούς τους 500 οι περισσότεροι γυρίζουν σπίτια τους, γίνονται καλά. Αλλά μερικοί όπως το κόκκινο πεθαίνουν. Αυτό είναι η φυσική πορεία. Βλέπετε, αυτή είναι η πυραμίδα. Να φανταστείτε ότι τώρα στη δική μας μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύουμε ασθενή με γρίπη, ο οποίος μπήκε στη μονάδα τον Ιανουάριο του 19, φέτος. Και ακόμα δεν έχει καταφέρει να βγει, να απογαλακτιστεί από τον αναπνευστήρα και συνεχίζει να παραμένει, έχοντας υποστεί δεκάδες νοσοκομιακές λοιμώξεις, στενώσεις της τραχείας από τη διασωλήνωση κλπ. Κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ιστορία δεν τελειώνει εύκολα και ούτε είναι πάντοτε απλή ή όπως φαίνονται σκέτη αριθμή. Υπάρχουν τα ενδιάμεσα περιστατικά του οποία είναι αρκετά σοβαρά. Και ποια είναι τα κλινικά συμπτώματα? Τα κλινικά συμπτώματα μπορεί να είναι από όλα τα συστήματα, δηλαδή πυρετός, κεφαλαλγία, κοινάχη να τρέχει η μύτη μας, μυαλγίες, ρίγη, αλλά και τίποτα από αυτά. Μόνο διάρρεια,
και ναυτία και έμετος. Δηλαδή καθαρά σαν να μοιάζει καστατερικό. Δεν απαραίτητο δηλαδή να είναι υγρυπόδης συνδρομή. Και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα είναι οι επιπλοκές. Οι επιπλοκές μπορεί να είναι από το αναπνευστικό, όπως σας έδειξα προηγουμένως, έτσι που μένεις μέσα στο νοσοκομείο με πνευμονία κλπ. Αυτά είναι κλασικά. Αλλά άμα έχεις χαπ, δηλαδή χρονία αναπνευστική ανεπάρκεια, αυτή θα παροξυνθεί. Μερικές φορές μπορεί να σου μείνει και άσθημα. Αυτό που μάθαμε τώρα είναι το δεύτερο. Είναι οι καρδιολογικές εξωπνευμονικές επιπλοκές. Η μία είναι οι ημιοσύντιδες, το οποίο δεν είναι και τόσο σημαντικό, όσο είναι ότι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, δηλαδή δεν έχεις κανένα σύμπτωμα, μπορεί να είσαι και ασυμπτωματικός. Και ξαφνικά την περίοδο γρήπης αυξάνονται πάρα πολύ τα εμφράγματα. Γιατί είναι μία σαν αγκιίδιδα που κάνει ο ιός της γρήπης. Αυτό είναι στο τελευταίο, από το περσινό άρθρο στο New England Journal of Medicine και έχει επιβεβαιωθεί και με άλλες μελέτες. Άρα λοιπόν, αν είναι ένας νέος ή νέα δραστήριος και ο οποίος γιατί πρέπει να εμβολιαστεί, παραδείγματος χάρη, για να προλάβω έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο δεν έχει σχέση με την ηλικία, την αθηριοσκλήρωση. Να παίρνεις δηλαδή στατίνες μια ζωή και να τελικώς να πάθεις έμφραγμα από τη γρήπη. Άρα αυτό είναι από τα πιο καινούρια και φυσικά πάντοτε από τα μπορεί να μας πάθει μια μηνυγκίτιδα εγκεφαλίτιδα, αλλά το τελευταίο, το σύνδρομο Guillain-Barré, δηλαδή αυτή η εξεσημασμένη μυϊκή αδυναμία που μένει για καιρό με αφού τελειώσει η γρυπόδη συνδρομή, η οποία έχει κατηγορηθεί το εμβόλιο ότι το κάνει. Δεν είναι το εμβόλιο που το κάνει, είναι η γρήπη η οποία το κάνει τις περισσότερες φορές, έτσι. Άρα να ξεκαθαρίζουμε ορισμένα πράγματα. Τέλος, ότι ένα άλλο είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε θεραπεία σε ορισμένα άτομα. Δεν είναι ανάγκη να δώσουμε σε όλους αντιγυϊκή θεραπεία. Ποιοι είναι λοιπόν, θα δώσουμε σε αυτούς που είναι υποψήφοι να έχουν επιπλοκές της γρήπης. Ποιοι είναι αυτοί, είναι οι ίδιοι που θέλουν και το εμβόλιο, οπωσδήποτε. Βέβαια, μερικές εξαιρέσεις. Το ένα είναι λοιπόν η ηλικία. Κάτω των 2 ετών, άμα έχεις γρήπη, και άνω των 65, οι επιπλοκές είναι πολύ περισσότερες αυτές που σας ανέφερα. Εάν έχεις χρόνια πνευμονολογικά, καρδιολογικά, νεφρικά, αιματολογικά προβλήματα, ζαχαρώδη διαβήτη, χρόνιες νευρολογικές ή συγγενείς νευρολογικές παθήσεις που λένε δεν κάνει να κάνεις, μη σε πειράξει το εμβόλιο, είναι το ανάποδο. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις, ανοσοκαταστολή καρκίνος, και τα καινούρια είναι η παχυσαρκία. Όταν λέμε παχυσαρκία, εξεσημασμένη παχυσαρκία. Οι ασθενείς που νοσηλεύουμε ακόμα με γρήπη στη μονάδα, 9 μήνες μετά, ήταν τόσο παχύσαρκη που καταλάμβανε όλο το χώρο, όλο το πλάτος του κρεβατιού. Όλο και είχε και απ' έξω από το κρεβατιό. Για να καταλάβετε τι θα μπει, εξεσημασμένη παχυσαρκία. Επίσης, η τρόφιμη εικονευγυρίας. Εκεί είναι και φυσικά η έγκυς που επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά ότι την ανάγκη εμβολιασμού των εγγύων. Αλλά όταν κάνουμε έτσι με ένα επίχρησμα στη μύτη με τη σύγχρονη μοριακή βιολογία, μπορεί τη γρυπόδη συνδρομή να μην βρούμε το κόκκινο που είναι η ινφλουέντζα, να βρούμε όλους τους άλλους ιούς, κοροναβάιρους, αδενοβάιρους, παραϊνφλουέντζα, RSV κλπ. Ακόμα και μικρόβια όπως χλαμίδια, μυκοπλάσματα κλπ. Άρα, γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ τη γρήπη και γίνεται τόσο και όχι για όλους τους άλλους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άμα έχεις αδενοϊό, γιατί δεν κάνουμε τίποτα, ούτε ασχολείται κανένας? Γιατί η γρήπη φέρνει θάνατο. Είναι η πλέον θανατηφόρα από τις λοιμώξεις του ανωτέρου πνευστικού που μπορεί να κάνει επιπλοκές. Γι' αυτό ανησυχούμε όλοι εμείς και γι' αυτό υπάρχει η λεγόμενη δράση δημόσιας υγείας κάθε χρόνο για την γρήπη. Η εργαστηριακή διάγνωση, το να κάνουμε καλλιέργειες κλπ. Είναι θεωρητικά για τους επιστήμονες που κάνουν επιδημιολογία. Στην πράξη, ο κλινικός γιατρός, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει δύο πράγματα. Πρώτον, να δώσω ή να μην δώσω αντιϊκά φάρμακα στον άρρωστο. Δεύτερον, έχω ή δεν έχω γρήπη από τον ιό influenza ή όχι κάποιον άλλον ιό που δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Και τρίτον, μήπως ο άρρωστος αυτός εκτός από το αντιϊκό φάρμακο χρειάζεται και αντιβιωτικά. Ναι ή όχι. Όσο δεν ψάχνουμε αυτά τα πράγματα να τα απαντήσουμε με το εργαστήριο και με τη λογική σκέψη, τόσο τυφλά τα δίνουμε όλα μαζί σε όλους να τελειώνουμε. Αυτό είναι η κατάχρηση και των αντιγρυπικών και των αντιβιωτικών φαρμάκων. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο τρόπος, τι εργαλεία έχουμε για να καταφέρουμε? Το πρώτο είναι
η ταχεία μοριακή διαγνωστική εξέταση που γίνεται με φαρυγικό επίθεσμα, κάτι το οποίο δεν πονάει και καθόλου, έτσι, και γίνεται στο ιατρείο του γιατρού, στο εξωτερικό ιατρείο, στο γραφείο του δηλαδή, στα επίγοντα εξωτερικά ιατρεία, στα ιδιωτικά ιατρεία, παντού στα τμήματα επίγοντων περιστατικών. Αυτό το πράγμα είναι μέσα σε 20 λεπτά, έχει το αποτέλεσμα έχω δεν έχω γρίπη. Αυτό είναι ένα τεράστιο όπλο, διότι άμα έχεις γρίπη, αμέσως θα του δώσεις αντιοικό. Δεν έχεις γρίπη, δεν θα του το δώσεις. Είναι πολύ αξιόπιστο. Η διαφορά ποια είναι? Ούτε το σύστημα υγείας των ασφαλιών στα ιδιωτικά ΤΕΠ, ούτε το κρατικό σύστημα υγείας το αποδέχεται και το εγκρίνει. Με αποτέλεσμα πρέπει να πεις στον άρρωστο, για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου, θα πρέπει εσύ να πληρώσεις 50 ευρώ, γιατί τόσο κοστίζει το υλικό για να φτιάξει. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από ένα handicap των 50 ευρώ που πρέπει να μοιραστούν. Αλλά αυτό είναι θέμα δημόσιας υγείας, δεν θα το λύσουμε απόψε. Αν αντιθέτως ο άρρωστος έχει πνευμονία από τον ιό της γρήπης και μπει στο νοσοκομείο, τότε το μικροβιολογικό εργαστήριο έχει δύο δυνατότητες. Η μία είναι να κάνει το ίδιο πράγμα που γίνεται στα εξωτερικά ιατρία, ψάχνοντας μόνο για τον ιό της ινφλουένζας, ή να ψάξει για περισσότερα από ένα παθογόνα, οπότε είναι πολυπλεκτική σειρά, τα multiplex array που λέμε, τα οποία σου δίνουν αυτό που είδατε προηγουμένως, όλο αυτό το πακέτο, και έτσι εάν βρεις, γιατί συχνά έχουμε συνλίμωξη, δεν είναι ένα, δύο παθογόνα, τότε τι κάνεις? Δίνεις ας πούμε το αντιοικό για την ινφλουένζα, το κόκκινο, αλλά όπως βλέπετε αν βρεις και χλαμίδιο θα πρέπει να δώσεις το αντίστοιχο αντιβιωτικό γι' αυτό. Αυτό είναι τεράστια βοήθεια και μπορείς να προλάβεις και θανάτους έτσι. Τώρα το ελληνικό κράτος. Γρυπώδη συνδρομή, σε ποιον πληρώνει το μοριακό τεστ που σας είπα? Μόνο σε αυτούς που είτε έχουν μπει ήδη στη μονάδα με πνευμονία διασωληνωμένοι ή περιμένουν τη σειρά διασωληνωμένοι έξω από τη μονάδα για να εκενωθεί κρεβάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να πιστεί η πολιτεία να εγκρίνει τις άμεσες αυτές τεχνικές σε πολύ γρηγορότερο στυλ. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για οποιοδήποτε άλλο άρρωστο σε επίγοντα εξωτερικά ιατρία, είτε είναι κρατικά είτε ιδιωτικά, που πρέπει να πληρώσει δηλαδή, και αυτά είναι τα εθνικά κέντρα αναφοράς γρίπης του Παστέρ, της Θεσσαλονίκης στο Πανεπιστήμιο και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Στα εξωτερικά ιατρία λοιπόν ή στα ΤΕΠ, σε ποιους συνιστάται ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος, δηλαδή να αξίζει τον κόπο τα 50 ευρώ που θα πληρώσει? Αυτό είναι όταν έχεις βαριά κλινική εικόνα, όταν έχεις σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ας πούμε παραδείγματος χάρη την παχυσαρκία, εγκυμοσύνη κλπ, που προδιαθέτουν σε επιπλοκές, και αυτό είναι ένα καθαρά επιστημονικό, την υποψία αντοχής. Εκείνο ευτυχώς που μας σώζει, αλλά είναι και παγίδα στην υπερκατανάλωση, είναι ότι για τη χορήγηση αντιοικής θεραπείας σε ασθενή με κλινικά συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής δεν απαιτείται εργαστηριακή τεκμηρίωση. Άρα βλέπετε αυτή την αντίφαση στην κλινική πράξη. Για ποια φάρμακα μιλάμε? Το πρώτο που δεν το χρησιμοποιούμε πια, έχει ιστορική αξία, είναι η αμανταδίνη, το Σιμετρέλ. Αυτό καταρχήν έχει αναπτυχθεί αντοχή από τους ιούς influenzas και δεν το χρησιμοποιούμε, αλλά είναι ωραίος για ιστορικούς λόγους, γιατί το χρησιμοποιούσαν παλαιότερα σε εργοστάσια να το παίρνουν υποχρεωτικά όλο το χειμώνα, ένα χάπι την ημέρα οι εργάτες, για να μην παθαίνουν γρήπη, να σταματάει η παραγωγή. Πολύ εντυπωσιακό. Και ενώ επίσης στις ΗΠΑ χρησιμοποιηθεί που στα γυροκομεία δίναν σε όλους τους γέρους ένα χάπι Σιμετρέλ, που κοιμότανε κιόλας πιο εύκολα και πιο ωραία, γιατί φέρνει μια έτσι περίεργη υπνηλία, σαν αϊπνία υπνηλία, και συγχρόνως ήταν ήσυχη. Αλλά τώρα πια δεν το χρησιμοποιούμε, διότι έχει αναπτυχθεί αντοχή. Τι χρησιμοποιούμε? Την Oseltamivir βασικά, είναι το μόνο που έχουμε, που είναι από το στόμα, διάρκεια 5 μέρες, 2 φορές τη μέρα, και για χημειοπροφύλαξη που ακούσατε από την κυρία Τζόρτζη είναι ένα χάπι ημερησίως όποτε χρειάζεται. Πρακτικά η Ζαναμιβίρη, επειδή είναι εισπνεόμενο και έχει δυσκολίες κλπ, δεν το πολύ χρησιμοποιούμε. Τώρα ποιος χρησιμοποιεί, κύριε Τσιόρα, δεν ξέρω, Ζαναμιβίρη εισπνοές. Και η Πέραμιβίρη, σχεδόν δύσκολο να τη βρούμε στην κυκλοφορία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά μας μένει μόνο η Οσελταμιβίρη όταν λέμε αναστολής της νευροαμυδάσης. Πάντως σίγουρα και τα τρία και μειώνουν τις επιπλοκές, δηλαδή από ανώτερο αναπνευστικό να γίνει πνευμονία, μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου, χρησιμοποιείται ως χημειοπροφύλαξη σε ανασοκατασταμένους ασθενείς
και δεν έχει εμφανιστεί σημαντική αξιόλογη αντοχή ως τώρα και γενικά οι ανεπιθύμητες ενέργειες τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο είναι πάρα πολύ λίγες πρακτικά και εδώ είναι μια ωραία εργασία που δείχνει αυτό το διάγραμμα, το κάθετο, είναι το ποσοστό επιβίωσης και το κάτω είναι οι μέρες που εμφανίζεται τα κλινικά συμπτώματα, βήχας, δηλαδή ο πυρετός κλπ. Και το πότε δίνουμε το φάρμακο. Όσο νωρίτερα δίνουμε τα φάρμακα, τόσο η πιθανότητα να πάει καλά ο άρρωστος είναι μεγαλύτερη. Άρα οι έγκαιροι, γι' αυτό λέμε, εάν το διαγνώσεις με τη μοριακή βιολογία το βράδυ, από το ίδιο βράδυ να αρχίσεις. Καταλάβατε, γιατί όσο αργότερα το δίνεις, τόσο η πιθανότητα θανάτου είναι μεγαλύτερη. Δύο πραγματάκια ακόμα. Αυτό που είναι με MOV σε νοσοκατασταλμένους ασθενείς δεν είναι μόνο 5 μέρες, μπορεί να πάει και 10, μπορεί να πάει και παραπάνω, γιατί έχουν περισσότερη υγιεινή φορεία. Και τέλος, αυτό που πολλοί το κάνουν και δεν το λένε, ότι δίνουν κορτικοειδή. Αποφυγή κορτικοειδών, διότι υπάρχουν αναφορές τεκμηριωμένες ότι αυξάνει η θνητότητα. Ακόμα και στις μονάδες, μόνο σε περιπτώσεις άλλες όπως ΧΑΠ, επινεφρυδιακή ανεπάρκεια κλπ. Αλλά αυτό είναι σημαντικό, όχι κορτικοειδή. Όταν θα πρέπει να δώσουμε αντιβιωτικά, το οποίο δηλαδή σημαίνει ότι έκανε και βακτηριακή επιλίμωξη, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποια είναι τα μικρόβια που πάνε από πίσω και κολλάνε στον ιό της γρίπης και προκαλούν αντίστοιχη βακτηριακή πνευμονία πάνω στην ιογενή πνευμονία. Είναι ο στρεπτόκοκος της πνευμονίας, εξού και το όνομά του, διάφοροι άλλοι στρεπτόκοκοι και ο χρυσίζων σταφυλόκοκος. Οπότε τα αντιβιωτικά μας πρέπει να καλύπτουν αυτούς τους τρεις οργανισμούς. Και από πέρσι, όπως το είπαμε, εμφανίστηκε και το μπαλοξαβίρ μαρμποξίλ. Δεν κυκλοφορεί στις ΗΠΑ, δεν κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Έχει πάρει όμως έγκριση. Πού κυκλοφορεί τέλος πάντων? Στην Ιαπωνία, όπου υπάρχει εμπειρία 2 ετών, το δίνουν. Ποιο είναι? Ένα χάπι είναι όλο. Παίρνεις το χάπι και τελείωσε. Αν δεν το πάρεις νωρίς, πραγματικά είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή μειώνει τα κλινικά συμπτώματα, τη διάρκεια που έχουμε πυρετό, γρήπη κλπ. Και συγχρόνως εξαφανίζει τον ιό από το ανώτερο απνευστικό. Άρα μπορείς να πας νωρίτερα στη δουλειά σου, διότι δεν θα κολλήσεις τον άλλον. Ακούγεται πολύ μαγικό. Αλλά ακόμα δεν κυκλοφορεί. Οπότε έχουμε αρκετές αμφιβολίες αν όλα αυτά που υπόσχεται, όπως παραδείγματος χάρη ότι σε μια πανδημία θα πιει όλος ο κόσμος μπαλοξαβίρ, ώστε να έχουμε χρόνο να παρασκευαστεί το εμβόλιο που θέλει συνήθως 40 με 45 μέρες. Άρα έχουμε αρκετά ερωτήματα και φυσικά οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα εμφανιστούν όταν χρησιμοποιηθεί σε ευρεία χρήση. Πάντως σημασία έχει, και αυτά είναι από το New England, ότι να δούμε ότι πόσο καιρό κάνει, πόσες ώρες μάλλον κάνει να εξαφανίσει τα συμπτώματα. Βλέπετε, το μπαλοξαβίρ είναι περίπου σε 60 ώρες, ενώ από μόνος του ο άνθρωπος για να τα εξαφανίσει είναι, ο μέσος όρος είναι 80 ώρες. Το ίδιο πράγμα πετυχαίνει και το σελταμιβίρι. Άρα στη διάρκεια αυτή των εξαφάνισης των συμπτωμάτων δεν υπερέχει το μπαλοξαβίρ. Πού υπερέχει? Υπερέχει στο αυτό και στο πλασίμπο, πότε εξαφανίζει τον ιό από το ανώτερο αναπνευστικό και δεν κολλά στους άλλους. Και βλέπετε εδώ η διαφορά, είναι το πλασίμπο είναι την 5η μέρα φεύγει ο ιός από το ανώτερο αναπνευστικό, ενώ με το αυτό που είναι το MOV στη 2η μέρα. Σε αυτό υπερέχει και του οσελταμιβίρης. Το μπαλοξαβίρ είναι 2, το ένα 4 στο άλλο, δηλαδή κερδίζουμε σημαντικό χρόνο. Είναι, αν αυτό διατηρηθεί και σε πολλές κλινικές μελέτες που τώρα αρχίζουν παγκοσμίως, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Τσιόδρας σήμερα, νομίζω ότι θα είναι ένα αρκετά καλό όπλο μελλοντικό. Επίσης δεν ξέρουμε ο συνδυασμός της οσελταμιβίρης με τον μπαλοξαβίρ μήπως είναι πιο αποτελεσματικός από τη μονοθεραπεία. Πάντως, επαναλαμβάνουμε ότι η έγκαιρη χορήγηση αντιοικών φαρμάκων είναι ανεξάρτητη του ιστορικού του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός είναι πάρα πολύ καλός, αλλά όταν έχει έναν 80 χρονό με λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, η πιθανότητα το εμβόλιο που έχει να έχει πιάσει και να έχει αντισώματα και να προστατεύεται είναι μικρή. Είναι αρκετά μικρή.
Και δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη το ειδικό εμβόλιο με τη μεγαλύτερη δοσολογία το οποίο έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, που προστατεύει εμφανώς περισσότερο ποσοστό από αυτούς που είναι άνω των 65 ετών. Δεν ξέρω το ΕΜΕΑ οπότε επιτέλους θα το εγκρίνει αυτό. Και τέλος, το ξαναείπαμε αυτό, δεν είναι αναγκαία η εργαστηριακή επιβεβαίωση για να δώσει αντιοικό φάρμακο. Και πάλι για τους ηλικιωμένους, τουλάχιστον και το 19 το CDC όπως και πέρσι, ζητά ευρύτερη χρήση των αντιγρυπικών φαρμάκων στην γεροντική ηλικία. Μάλιστα, η μη χορήγηση όταν έχεις γρήπη μέσα στην επιδημία σε τον ηλικιωμένο αντιοικού φαρμάκου θεωρείται παραμέληση, elder abuse, κακοποίηση του ηλικιωμένου. Και όσο νωρίτερα, όπως είπαμε, τις δύο πρώτες μέρες ιδίως, τόσο καλύτερα. Δύο λόγια προτού τελειώσουμε, ότι μπαίνει ο άρρωστος στο νοσοκομείο, αλλά μπορεί να κολλήσει όλους τους άλλους. Καλά, αυτό και άμα μπει στο ηλεκτρικό, πάλι μπορεί να κολλήσει. Αλλά άλλο το ηλεκτρικό και άλλο μέσα στο νοσοκομείο που νοσηλεύονται και άλλοι άρρωστοι που είναι πιο ευπαθείς. Άρα πρέπει να υπάρχει, δεν ξέρω στο Αττικό τι κάνετε εσείς, κύριε Τσιόδρα, εμείς λίγα πράγματα κάνουμε, διαλογή στα ΤΕΠ. Εκεί μέσα στο χαμό του ΤΕΠ να ρωτάς, που εσείς αν έχετε λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, πάτε από εκεί, πάρε και μία μάσκα, πάρα πολύ βασικό όπως ακούσατε από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να πώς θα το εφαρμόσουμε αυτό το πράγμα, αλλά όταν έχουμε θαλάμους, κυρίως η Βόρεια Ευρώπη έχει μονόκλινα. Στο μονόκλινο είναι μόνωση. Αλλά όταν έχουμε θαλάμους των 8 ή των 6, εκεί αυτό είναι η φωτογραφία, δεν είναι από ελληνικό νοσοκομείο, είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Συνιστά όσοι είναι γρυπιασμένοι να τους πάμε σε μια μεριά, σε ένα θάλαμο, και αυτούς που δεν έχουν γρήπη σε ένα άλλο. Βέβαια το μονόκλινο είναι το καλύτερο, και αυτό που ζηλεύω πραγματικά από τις βόρειες χώρες, τους φίλους μας Σουηδούς και λοιπά, είναι ότι έχουν επιβάλει και έχουν μονόκλινα δωμάτια μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το μονόκλινο των Σουηδών δεν είναι τίποτα πολυτελείας όπως βλέπετε κάτω. Κάτω είναι από ελληνικό ιδιωτικό μονόκλινο, μονόκλινο. Ενώ επάνω είναι ένα σουηδικό του Συστήματος Υγείας. Δεν είναι των Αθηνών, δεν είναι των Αθηνών νοσοκομείο. Αλλά πάντως είναι εντυπωσιακό, κύριε Τσιόδρα. Και φυσικά αυτό που ακούσατε και προηγουμένως, η υγιεινή των χεριών είναι βασικό συμπέρασμα. Ότι έχουμε τώρα και θα έχουμε την εποχική γρίπη. Θα προσπαθήσουμε τους 150 αρρώστους, τους θανάτους, να τους μειώσουμε όσο μπορούμε. Είτε στις μονάδες ή έξω από τις μονάδες. Δύο πράγματα πρέπει αυτοί που ασχολούνται με δημόσια υγεία. Το ένα είναι να σκέφτονται την εποχική γρίπη, αλλά όπως ο ταινίστας κοιτάξε τα μάτια του πώς κοιτάει την μπάλα, η μπάλα είναι η πανδημία. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει και πόσους νεκρούς θα έρθει. Και όπως σας είπε ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας, η πανδημία δεν ανάγκη να είναι μόνο ο ιός της γρίπης. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε απειλή, η οποία, όπως η κλιματική αλλαγή, έτσι και η απειλή αυτή μπορεί να βλάψει σημαντικά. Ευχαριστώ.